Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλον τον πλανήτη. Τον πλανήτη Γη, που συντονίζεται καθημερινά 6 με 8 το πάρα πολύ πρωί, 6 με 8 δικιά μας ώρα, γιατί ο υπόλοιπος πλανήτης έχει και αυτό στην δικιά του, κάνει του κεφαλιού του. Παρεούλα στις δύσκολες στιγμές για να τις μετατρέψουμε ο λίγον τι σε πιο εύκολες ή σε πιο ξέγνιαστες, όπως πράττουμε καθημερινώς και διαλείπτως τα τελευταία 5 έτη. Θα συμπληρωθούν 5 σεζόν το καλοκαιράκι που θα μας έρθει. Είπαμε, όσο έχει τέτοιες ωραίες μέρες και λιακάδες, το μυαλό μας θα πηγαίνει όχι στη λούφα αλλά στο καλοκαιράκι. Γιατί εμείς δεν φύγαμε ποτέ, εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ. Τα καλοκαίρια μας, γυμνάκια μέτρητοι, χειμώνες, πως λέει το τραγουδάκι. Λόγω επειδή ακούτε Μπάμπη Μπατμανίδη πίσω από το μικρόφωνο στον Λίμπερο 107,4. Τεταρτούλα σήμερα, 20 του μηνού, Αγίας Κλαβδίας Αγίου Ροδιανού, εορτάζουν οι Κλόντια, είναι το υποκοριστικό ή το εναλλακτικό όνομα της Κλαβδίας. Η Κλάβδια, η Κλό, ο Ροδιανός, ο Ροδινός, ο Ροδίνης, ο Ρόδης, η Ροδιανή, η Ροδιάνα, η Ροδή και η Ροδία. Και έχει άπειρες παγκόσμιες ημέρες. Άμα τις αναφέρουμε θα τελειώσει και η εκπομπή, αλλά θα πάρουμε την πρώτη μας γραμμούλα που θα μας κάνει ποδαρικό και θα μας εισάγει σε αυτό που θα αντιμετωπίσουμε και σήμερις. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Δεν έχει έκο η κονσόλα, το ρώτησα χθες και αναγκάζομαι και το κάνω εγώ το έκο. Τι τα κάνεις όλα σήμερα. Τι να κάνω, και το έκο θα κάνω και τον ακροατή θα κάνω άμα χρειαστεί. Θα βγω να πάρω τηλέφωνο στον εαυτό μου. Το κινητό το βρήκες? Το βρήκα, ναι, το είχα ξεχάσει μέσα σε μια ντουλάπα. Έφαγα όλο το σπίτι, το ψάχνα και ήταν μέσα σε μια ντουλάπα. Ό,τι να είναι. Εγώ το είχα ξεχάσει στο ψυγείο. Ναι, έψαξα και μέχρι και στο ψυγείο. Και στα σκουπίδια είδα παντού. Τι να πω, φίλε. Τι, δηλαδή, πώς μας κάνανε έτσι. Πώς μας καταντήσανε. Το χάσα το κινητό, εσύ είσαι τυχερός, γιατί εμένα μου το κλέψανε. Α, μάλιστα, το ψυγείο μέσα στο κλέψανε. Όχι, το είχα βάλει εγώ μια φορά στο ψυγείο και το βρήκα, αλλά την επόμενη το πήρε αυτό. Μήπως προσπαθούσες να κάνεις εκείνο που κάναμε μικροί, που βάζαμε τηλεκάρτες στην κατάψυξη για να γεμίσουν μονάδες που κυκλοφορούσε ένας τέτοιος αστικός μύθος, το θυμάσαι αυτό? Πώς δεν το θυμάμαι, το έχεις κάνει και φυσικά δεν γέμισαν ποτέ τηλεκάρτες. Δεν γίνησαν οι άνθρωποι. Ποιος θεός είχε. Ποιος... Έλεγε τελειώνει τη λεκάρτα. Μεγάλο κομμάτι. Ποιος θεός είχε σκεφτεί να διασπείρει αυτήν την ψευδή είδηση. Μπορεί να ήταν και ολοβέρδος εκείνη την εποχή. Δεν ξέρει κανένας, ας πούμε, να είχε αναπαράγει αυτό το χόαξ. Και όλοι βάζαμε τηλεκάρτες μανιωδώς κάπου, λέει, θα γεμίσει, ας πούμε, και θα τους τις σκάσουμε. Ναι, ένας μικρός θεούλης θα είχε πει αυτό. Έτσι. Το ρόδι έσπασε, κύριε Μπάμπη. Το ρόδι έσπασε, γιατί το λες αυτό? Γιατί η κοπέλα είναι από τη Ζάκυνθο, είναι πολύ καλή, έχει μυαλό. Ποια κοπέλα? Αυτή που γνώρισα σήμερα το βράδυ. Ω, είχαμε εξέλιξη, είχαμε γνωριμία σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, χθες το βράδυ, όπως θέλουμε να το πούμε. Το λέμε. Πού, σε ποιο... Τώρα γυρνάω στην Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα, βρε. Πού, στο καζίνο? Όχι, στον Μπάφι πήγαμε. Στον Μπάφι. Το καταφύγιο. Μάλιστα, τέτοια ώρα, βρε, τι κάνατε βραδιάτικα στο καταφύγιο? Κλείσαμε τον Όλυμπο. Για να κλείσει τον Όλυμπο στον Μπάφι είναι το μοναδικό διεκκλινό. Πρέπει να πάρεις 3 μήνες πριν τηλέφωνο. Τι σχέση έχει ο Όλυμπος στην Πάρνηθα? Έτσι το λένε το δωμάτιο που είναι. Καλά, διεκλινό. Αυτοί έχουν ολόκληρη Πάρνηθα. Τι θέλουν τον Όλυμπο εκεί και μας ανακατεύουν? Όλυμπος είναι μακεδονικός, είναι δικός μας. Το δίκλινο δωμάτιο, γιατί τα άλλα είναι τετράκλινα, εξάκλινα. Το δίκλινο το λένε όλοι. Όλυμπο. Και γνώρισες μία κοπέλα στο δίκλινο, δεν την ήξερες από πιο πριν? Τι να κάνω, και τη γνώρισα το βράδυ και την πήρα και την πήγα. Μεγάλες επιτυχίες, κυρίες και κύριοι. Στο λόγο επειδή. Θα σε πάω στον Όλυμπο. Της Πάρνηθας. Και ανέβηκες μέχρι και το Έβερες, να φανταστώ, με αυτά που συνέβησαν. You can leave your head on.
καταλαβαίνει. Αν καταλαβαίνω τι εννοεί, καταλαβαίνω πολύ καλά. Μπράβο, βρε Ελευθέρη μου, με έκανε και εμένα χαρούμενο. Διότι άμα εσύ είναι τέλος, σαν εγώ. Στο τέλο, ρε Μπάμπη, μου λέει το τραγούδι. Στον αφρό, στον αφρό, τι θέλει. Γιατί στον αφρό, την είχε στον αφρό. Όχι, είναι τι? Το τραγούδι Καντάδα από το Ζάντε. Μάλιστα, ωραία. Στον αφρό τη θάλασσα. Πήγατε, αγάπη μου. Πήγατε στο βουνό. Στην Πάρμηθα που είχε δωμάτιο Όλυμπο και τραγουδούσατε θαλασσινά τραγούδια. Πολύ ναι, ωραία. Έχει θέα θάλασσα από εκεί. Βλέπει Ελευσίνα. Παραθαλάσσιο είναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Βλέπει Ελευσίνα. Ναι, τίποτα. Στην Ελευσίνα μια φορά να τραγουδήσω κι εγώ κάτι έτσι, α πούμε. Μπράβο, 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 Λευτέρη μου. Και εκεί στα Μέγαρα είναι και ο Βίζαντας Μεγάρο. Βεβαίως. Ναι. Και τα Μέγαρα όταν έρχομαι τα βλέπω Ελευσίνα κοντά σου θέλω να φτάσω στην Αθήνα που λέει και το τραγούδι. Βέβαια. Τι τραγούδια σήμερα θα πούμε σαν να κάνουμε πρόγραμμα. DJ έγινα, DJ. Μάλιστα. Και με έκανε χαρούμενο. Ναι. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος, Βίζαντας Μεγάρον ήτανε μετά το γύρισε Ολυμπιακός. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Και ο Θεός είναι μεγάλος επίσης θα πω κι εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ Λευτέρη που μας έφτιαξες την ημέρα με τις επιτυχίες σου. Επιτυχία, Γιουκαλίβιο, ορχέτων σου λέω η κατάσταση. Μόνο φράουλες δεν είχα πάρει αλλά πήρα κάτι στα φίλια από τη Χιλή. Πήρα και κάτι άλλα και τα φάγαμε. Μάλιστα. Τι... Γιατί ο ανανάς είναι αφροδισιακός. Βέβαια, βέβαια, μάλιστα. Δηλαδή τι δεν είχαμε επιτυχία. Κάτσε τώρα, μην το γυρνάς το μάτσο. Πάθε πλάκα γιατί της λέω κάτι, έχω κάτι λέω μες στην τσάντα και της βγάζω το σταφύλι από τη Χιλή. Μου λέει θα το φάω. Θα με φιλείς τώρα αυτός με το σταφύλι της Χιλής. Ποιος ξέρει. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Έτσι, πα, μπράβο, μπράβο. Το πιο ωραίο θα ήταν, σε φιλούμε, σε φιλούμε. Τσάω, γεια σου Μπάμπη, θα σε πάρω να σου πω νεότερα μόλις φτάσω σπίτι. Δεν θα πάρεις γιατί όλοι εδώ τρέμουμε, τρέμουμε από την αγωνία. Φιλιά, φιλιά. Αφού δεν μας πήρε τηλέφωνο ο Λευτέρης, όντας μέσα με την συντροφιά του στο δωμάτιο, στο δίκλινο Όλυμπο της Πάρνηθας, δεν μας πάρει τηλέφωνο, να πει μισό μισό λεπτό να πάρω λίγο εκεί στον Μπάμπη να πω κάτι. Πάλι καλά. Έτσι, με Μπάμπη Μπατμανίδη, παιδιά μου, θα προοδεύσετε σε αυτή την κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα και στον ερωτικό τομέα, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, αν μας περίμενε. Ξεκίνησαν τα ελευσίνια μυστήρια. Έτσι, έτσι. Να μια... πεαντήσουμε σάλπικες επικές επιτυχίες. Βέβαια. Ο Λευτέρης βρήκε γυναίκα. Βέβαια, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί από τα συμφραζόμενα δεν κατάλαβα και πολλά. Αν... Κάπου την πέτυχε, όχι δεν την βρήκε στο τι δέντρο. Έγινε, δεν κατάλαβα τι πόλα. Θα συγχαρητήρια, θα μας ακούει και δεν ότι είναι από Ζάκυνθο. Γι' αυτό Ζαντέ. Θα ακούει στον αφρό της θάλασσα. Μάλιστα, από τη Ζαντέ. Το οποίο είναι ως γνωστό επτανήσιο τραγούδι. Βεβαίως. Για το Τζάντε που είναι ξέρω εγώ η Ζάκυνθο. Βεβαίως, βεβαίως, θα τα μάθουμε και αυτά. Τέλος πάντων, στο και επόμενο τηλέφωνο. Η επιτυχία του Μιχάλη του Φουτιάδη η οποία είναι εξασφαλισμένη πηγαίνοντα στην Ανίτα. Έτσι. Τον πρόλαβε ο μεγάλος Λευτέρης και μάλλον ώρα... θα προηγηθεί τις επιτυχίες. Ώρα είναι να μας πάρει και ο Παφούλιας και να μας μιλήσει για επιτυχίες. Όχι, όχι, αυτός δεν το συμφέρει. Ναι. Γιατί θα του κουπεί τα τυχερά. Η κούτρα δεν γίνεται, δεν επιτρέπει γι' αυτό. Και στο Αγιώρος. Σωστό γι' αυτό. Οπότε η άλλη θα του πει τώρα με κερατώνεις με μονάχους, δεν γίνεται. Εν ολίγης μία ημέρα πριν την αρινή σημερία που μπαίνει επισήμως η άνοιξη, αρχίζει μπράβο. Και πιάνει τον κόσμο η άνοιξη στην πραγματικότητα αυτό. Ο Ζουζούνος με τη Ζουζουνίτσα. Θα ανοίξουμε με το κομμάτι, του Ανδρέα Μικρούτσικου φυσικά. Ναι, αύριο. Αύριο αυτό. Το ηθικό, ναι, για αύριο λέω. Ναι. Μια μέρα πριν. Έτσι. Ναι. Μάλιστα, δηλαδή πολύ καλά ξεκίνησε. Και σε φταίει. Ναι. Τα ελευσίνια μυστήρια. Είναι κάτι πολύ ανεξερεύνητο. Δεν τα έχω ξερευνήσει. Εσείς είστε άνθρωποι πούμε, έτσι, του αρχαίου κόσμου. Οι καθηγητές πανεπιστημίου εκεί, καλό καιρό, ναι. Έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς. Γινόταν διάφορα, ας πούμε. Και... αλλά δεν είναι μόνο διάφορες ανθρωπίες. Μάλιστα. Εγώ ξέρω μόνο τον πανελευσινιακό θυμάμαι που έπαιζε κάποτε στην πρώτη εθνική. Όσον αφορά και το Βίζαντα Μεγάρον, βεβαίως. Ήταν εκεί ο περιβόητος παίχτης Σάκης Κουβάς. Υπήρχε. Το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό πέρσι, ο οποίος έπαιξε και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Αυτός θα ήταν ο δικός μας ο αγαπημένος. Κρίμα. Ο Σάκης Κουβάς είναι ένας από εμάς. Να μην σου πω ο αρχηγός μου. Έτσι. Να είσαι καλά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Λευτέρης. Ο Κουβάς. Και ο Λευτέρης, και ο Λευτέρης. Φιλιά. Τσάω, 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 τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν μας περίμενε.
Αχ, Μπάμπη, τι μου κάνεις, τι μου κάνεις. Εγώ, μη μου το λες, μη μου το λες. Βρήκα, της έκανα δώρο και Black Rose, έτσι, μαύρο τριαντάφυλλο, την έχω στείλει, αδιάβαση. Μάλιστα. Από ό,τι στο 7 χρόνια κρατάει, είναι αποχυμωμένο, έτσι. Δεν είπες θα με πάρεις μόλις πας στο σπίτι. Τώρα φτάνω σπίτι, είμαι απ' έξω. Πάρε με όταν μπεις. Πάρκανε και πάρε μετά. Εντάξει. Άντε, γεια. Πού να... Θα έχουμε εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε ατελείωτα τηλεφώνια. Αλλά για καλό σκοπό ευνοούμε την δευτερολογία, τριτολογία. Όπως είπε χθες ο φίλος μας ο Παύλος, δεκαπενταολογία. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή. Πιο δυναμικό ξεκίνημα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη σήμερον ημέρα. 20 του μηνού, Τετάρτη. Είναι. Ω, καλά, εντάξει, της Παναγιάς στα μάτια. Διεθνής ημέρα της γης πρωτίστως, η οποία καθιερώθηκε το 1970, λέει, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Σαν Φραντζίσκο, για να γιορτάσει το θαύμα της ζωής στον πλανήτη Γη. Το γιορτάζουμε. Δεν θα το έλεγα και πολύ μεγάλο θαύμα με αυτά που συμβαίνουν. Είναι Διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας. 500 εκατομμύρια ανθρώποι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν στις 20 Μαρτίου τους δεσμούς τους με τη Γαλλία, όπως και εμείς έχουμε τραγούδι αναφορά στη Γαλλία, το φουαγκρά, μέσω της γαλλικής γλώσσας. Βεβαίως, χρόνια πολλά και σε αυτούς. Είναι Διεθνής ημέρα ευτυχίας. Όλα αυτά στις 20 του Μάρτη, ρε παιδιά, δεν περιμένατε να τα βάλετε σε άλλες μέρες. Αυτή την εορτάζει ασφαλώς ο φίλος μας ο Λευτέρης, η οποία με απόφαση, λέει, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επισημαίνει ότι το κυνήγι της ευτυχίας είναι βασικός ανθρώπινος σκοπός, ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη για πιο δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη που θα καταπολεμήσει τη φτώχεια και θα συμβάλλει στην ευτυχία και την ευημερία όλων των εθνών. Στο κυνήγι της ευτυχίας είμαστε κι εμείς καθημερινώς. Είναι και η μέρα της γαλλικής γλώσσας, εκτός από Διεθνής ημέρα της γαλλοφωνίας. Αυτό είναι σαν το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μουλού, μάλλον υπάρχει κάποια διάσπαση. Είναι Διεθνής ημέρα αστρολογίας, η οποία έχει καθιερωθεί από την ΑΦΑΝ. Αυτό κι αν είναι από την ΑΦΑΝ, όχι γκάτε, την Παγκόσμια Ένωση Αστρολόγων, για να εορταστεί ο ερχόμος της Άνοιξης, αλλά και να ενημερωθεί η διεθνής κοινή γνώμη για την αστρολογία. Εμείς συχνά να καταφεύγουμε και επικαλούμαστε τις αυθεντίες και τις καθαρές επιστημονικές προσεγγίσεις. Είναι Παγκόσμια ημέρα αφήγησης. Η προφορική αφήγηση συνδέεται με την κοινωνικότητα των ανθρώπων όταν τα βράδια μαζευότανε γύρω από τη φωτιά για να διηγηθούν τις εμπειρίες της ημέρας. Ήταν ένα μικρό ραδιόφωνο της παλαιάς εποχής και εμείς ουσιαστικά αφηγούμαστε πράγματα. Άρα εορτάζουμε και διαμέσου της Παγκοσμίας ημέρας αφήγησης. Είναι Παγκόσμια ημέρα θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους. Και αυτό θα το γιορτάζουμε, γιατί όχι, μας ακούν και μικρά παιδιά εδώ. Είναι Παγκόσμια ημέρα σπουργητιού. Ένα ταπεινό σπουργητάκι των FM είμαι κι εγώ. Να μην την εορτάζω και αυτήν την ημέρα. Βάλτε να μέσα, η οποία διοργανώνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε χρόνο στις 20 του Μάρτη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τους συρρυκνωμένους πληθυσμούς των πουλιών που ζουν στο αστικό περιβάλλον. Συρρυκνώνονται τα πουλιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ένα εκ των οποίων είναι και το σπουργίτι. Η ελάττωση του πληθυσμού των πουλιών αυτών οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν, η έλλειψη εντόμων. Δεν υπάρχουν έντομα για τα σπουργητάκια. Εκεί μας καταντήσανε. Που απατελούν τη βασική του τροφή, ακόμη και εκπομπή μικροκυμάτων από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Μορτή μας λες. Είναι Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας. Μάλιστα, είναι πολύ χρήσιμη συγκεκριμένη ημέρα. Θα έπρεπε να υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα της μασχάλης. Επίσης για την υγεία της μασχάλης. Τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, επιπροσθέτως θα έκανε μεγάλο κακό. Σύμφωνα, λέει, με το FDI, την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το 90% του παγκοσμίου πληθυσμού κατά τη διάρκεια ζωής του θα νοσήσουν από κάποια ασθένεια από το ευρύ φάσμα των στοματικών ασθενειών. Μόνο ένα ποσοστό, το 60% του παγκοσμίου πληθυσμού, έχει πρόσβαση στη στοματική υγειονομική περίθαλψη. Το 60 με το 90% του μαθητικού πληθυσμού εμφανίζουν οδοντική τεριδόνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης και τελευταίο και καλύτερο, το άφησα για το τέλος. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια ημέρα, η οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να τη γιορτάσουμε. Είναι
είναι Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας. Σήμερα και θα θέλαμε να τοποθετηθεί εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Βέρεια, αν θα την εορτάσει. Η καμπάνια στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού από τις συνέπειες διατροφής που βασίζεται στα ζωικά προϊόντα. Μάλιστα, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς το να. Έχεις hands free κάτι? Ναι. Δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Αν μπορείς να τα βγάλεις θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Και φυσικά και το κοινό μας που είναι όλο αυτό για να σε ακούσει. Σα προσπαθούμε. Για πες Γιώργο. Γιώργος, λέω από Τούμπα. Είχα καιρό να σε πάρω και κάτσα Τούμπα. Καλά κάνεις και μας θυμάσαι. Και εμείς είχαμε καιρό να σε ακούσουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι να μην χαίρεσαι. Είναι να μην χαίρεσαι. Άμα γνωρίζεις ας πούμε μια όμορφη δεσποινίδα και περνάς ένα όμορφο βράδυ, υπάρχει κάτι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Αυτό να μου πεις. Αλλή μόνο σε εμάς τους παντρεμένους. Τίποτα. Κάποτε κι εσείς ευτυχήσατε για να φτάσετε σε αυτό το στάδιο. Περάσατε από ένα σωροπιακό στάδιο και μετά έγινε ανοσωροπιακό. Πώς τα λέω, ώρες. Ξέρεις, είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι με τη γυναίκα μου και ξέρεις τι λένε. Τι λένε στα 10 χρόνια. Κατά 7 χρόνια ναι. Γίνεστε αδερφάκια. Ωραίο δεν είναι αυτό. Αφού δεν χωρίζετε, γιατί συνήθως δεν φτάνει ο κόσμος πλέον στα 7 χρόνια φαγούρα. Συνήθως το διαλύει πιο μπροστά. Μετά τα 7 χρόνια μάλλον δεν χωρίζεις καν. Σου λέει θα περχωρήσω μαζί αδερφάκια γιατί άσχημο είναι. Μια χαρά. Θα μου πεις εγώ με τον αδερφό μου, ας πούμε, πλακωνόμασταν συνέχεια όταν ήμασταν μικροί. Οπότε, άμα μελλοντικά. Άλλο με τον αδερφό σου, ναι. Ναι, την αδερφή σου. Γιατί νομίζω ότι και όσα παιδιά ήταν αδέρφια, αγόρι-κορίτσι, μια χαρά ξύλο παίζανε. Καλά, σίγουρα. Αυτό. Οπότε συνεχίζεται αυτή η αδερφική τύπου αγάπη. Μάλιστα. Δεν πειράζει, μου αρέσει. Βαριέσαι 10 χρόνια. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Έτσι, να τα κατοστήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν σε βλέπω και πολύ ενθουσιασμένο, βέβαια, γι' αυτό. Τι να κάνεις. Ευτυχώς δεν μας ακούει η γυναίκα τώρα. Τι ευχαριστημένος να είμαι. Γιατί να μην δεν είσαι μωρέ, δηλαδή, δεν μπορώ να βγω έξω να πιω ένα ποτό, τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί, δεν σε αφήνει να πιεις ένα ποτό. Α, όπου πάω θέλει να διατηρηθεί. Σοβαρά. Ναι, όπου πάω από πίσω. Μάλλον θα πηγαίνει σε καλά μέρη, γι' αυτό θέλει να τα γνωρίσει. ή μήπως σε ζηλεύει, μήπως έχεις εκεί τις επιτυχίες σου. Α, όταν με πρωτογνώρισε, είχα δύο γκόμενες. Α, και ήταν η τρίτη. Και αυτή, τη λέω, α, για σένα, λέω, εντάξει, θα τις παρατήσω, να λέω, πότε παίρνω τηλέφωνο, σήκωνε το εσύ. Τι ψυχα, α, τι μεγάλη κίνηση, τι ρομαντισμός, εκπληκτική, μπράβο, με χαροποίησες. Στην αρχή, τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα δύο χρόνια ήταν ωραία, καλά, μια χαρά, ωραία. Αλλά μετά άρχισε σιγά σιγά και έλεγες, ξέρεις, φασόλια, ναι. Κάθε μέρα. Δεν γεμίζουν τα σακόλια με τα φασόλια, έτσι. Τίποτα. Γιατί ρε, καλά ρε φασόλια κάθε μέρα με τη γυναίκα σου. Ακόμα και σακό να τρως κάθε μέρα. Σωστά, τον βαριέσαι, εννοείται, θα στα πω εγώ. Θα στα πω εγώ, κάποτε δούλευα, είμαι μεγάλος λάτρης της μπουγάτσας και δούλευα σε μπουγατσατζίδικο. Έτρωγα κάθε μέρα τόσες πολλές πίτες και σφολιάτες που έκανα μετά να περάσανε, τι να σου πω, 3-4 χρόνια και ξαναφάω μπουγάτσα. Ποιος? Εγώ. Οπότε μπορώ να σε καταλάβω πολύ καλά σε αυτό το θέμα, φίλε μου Γιώργο. Μάλιστα. Συγκλονιστική μαρτυρία σου, θα μας κρατήσεις, πιστεύω, σε αγωνία να μας τα πεις και σε συνέχειες την εξέλιξη αυτής της πορείας. Μπήκες ήσουν εραστής δύο γυναικών και μπήκε αυτή τρίτη μέσα και τα ανέτρεψε όλα. Μάλιστα. Και εγώ βλάκας λέω, εντάξει, εδώ θα ράξω. Γιατί ελπίζω όπως θέλει να έρχεται μαζί σου έξω να μην ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Κοιμάται. Όχι ρε, κοιμάται. Α, και τι της δουλεύει, μάλιστα. Κοιμάται και το παιδί. Βρε, άμα δεν είχα το γιο,
Άμα δεν είχα το παιδί, θα σε έλεγα εγώ. Με λες και τώρα. Θα την έκανα με ελαφρά επειδή μου αντάξει. Όχι, όχι, δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ελληνική οικογένεια, το δεσμό της οικογένειας. Εδώ βάλετε πανταχώθεν. Εμείς εδώ δεν διατηρήσουμε. Φίλε μου Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Φιλιά, άντε, καλημέρα. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, καλημέρα. Μια συγκινητική και αυτή η ιστορία. Οικογενειακές ιστορίες εδώ με τον Μπάμπη Μπατμανίδη. Όλες τις πτυχές έχει αυτή η εκπομπή. Δεν είναι αμυγός αθλητική ούτως ή άλλως. Μέσα από το πρίσμα του αθλητισμού τα εξετάζουμε όλα, γιατί και το ερωτικό πεδίο είναι και αυτό αθλητικού περιεχομένου ενίοτε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι μου λες, τι μου λες. Τρελάθηκε ο άλλος. Τρελάθηκε. Μου το λες. Μπάμπη, έχω πάσει πλάκα, ρε φίλε. Έχεις τρελαθεί, δεν θα φύγεις στην Τζαμάικα. Ακυρώνεις το ταξίδι στην Τζαμάικα. Α, την πάρω μαζί μου, ρε. Α, τόσο. Ωραίος, ωραίος, μ' αρέσει. Το θέμα ποιο είναι. Ποιο είναι το θέμα, εδώ σε θέλω. Μάλιστα. Λάξε αρώματα, ρε φίλε. Και μυρίζω εγώ τώρα το αρώμα της και μου στέλνει μήνυμα ότι μυρίζει το δικό μου, ρε φίλε. Πω, πράγμα. Δεν ξέρω και τι τραγούδι να σου βάλω, ας πούμε. Σου βάλω ένα Περπινιάδη, ένα Ζαγοραίο. Δεν θα κάνω μπάνιο για τρεις μέρες. Μπορεί. Ευτυχώς μην έρθει από το στούντιο. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν κόβουν το νερό για τρεις μέρες. Το κόβανε, ναι, από έρωτα ήταν κι αυτό, ε. Λες κάποιος έτσι, ας πούμε. Είχε, μυρίζεται τα αρώματα των γυναικών σας, ρε, το κάνουνε. Έτσι, είχε ερωτευτεί κάποιος εκεί στην ΕΙΑΔ και σου λέει δεν θα κάνω μπάνιο καλή μου χρυσή μου τρεις μέρες και το κόψε, ας πούμε, για κανένα μήνα δεν είχε νερό εδώ ο κόσμος. Ναι. Μυρίζει το άρωμα. Μάλιστα, μάλιστα. Αρώματα. Τις έβαψα και τα νύχια, είχα πάρει μαζί το, ξέρεις, αυτό το λεντάκι, το φουρνάκι, είχα τα τόπια, είχα τις βάσεις. Ποιο λεντάκι, φουρνάκι, το λεντάκι. Έκανα και το βερνίκι και τώρα όποτε ζεσταίνεται, ξέρω γιατί αλλάζει χρώμα, όποτε κρυώνει τη ζεσταίνω, όλα καλά. Μου λέει δεν θέλω να ξέρεις πότε ζεσταίνομαι. Ρε άστα τώρα αυτά, τι λέω. Άσε βρε τώρα, τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι, μάθαμε. Απόλλων Σμύρνης. Έλα ρε Απολλωνάρα, έλα ρε Αλαμάνος Βελέτζας. Έτσι. Εντάξει, όταν μου είπε Απόλλων Σμύρνης, λέω στο Batman πας. Ναι, λέει στο Batman, γιατί λέει έχει τον Απόλλων Σμύρνης φωτογράφηση. Ελαφρά ταξιαρχία, βεβαίως, βεβαίως. Πάνα. Θα γράψω τραγούδι για σένα, Λευτέρη. Ελαφρά ταξιαρχία της καρδιάς. Ωραίο. Αυτό πρέπει να το γράψει στην παπί και να το αφιερώσει. Εντάξει, σίγουρα και μετά θα φύγει τρέχοντας. Μάλιστα. Θα την πάρω, αν την πάρω, γιατί εντάξει, έχω και την Τζαμαϊκανή που με περιμένει. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να διαλέξω. Μάλιστα. Ερώτα, ερώτα. Παπί, εγώ θα διαλέξω ή την Ζακυνθινή ή την Τζαμαϊκανή. Πάντως νησιώτησα θα είναι σίγουρα. Μάλιστα. Είναι. Το πρόβλημα είναι ότι θα τη διαλέξω ώστε να μην έχω μετά από 10 χρόνια τα προβλήματα του προηγούμενου. Ναι, δηλαδή, είδες, ήταν πολύ χρήσιμο, ήτανε πολύ χρήσιμο το τραγούδι. Και είσαι στο δίλημα αυτό, από την Κική και από την Κοκό, πια να διαλέξω, ε. Ναι, ώστε μετά από 10 χρόνια να μην έχω προβλήματα να λέω. Μάλιστα. Κάθομαι μόνο για το παιδί, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί ναι. Έχω να σου μεταδώσω μία κομματάρα διληματικιά, μόλις θα πάμε για διάλειμμα. Μείνε συντονισμένος, μην ξαναπάρεις προς το παρόν. Θα τα όχι πούμε μετά. Να παίρνω μέχρι στις 7 και 4. Ναι, 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 συμφωνία. Έγινε, φιλιά. Τσάω, τσάω. Όρος στο συμβόλαιο. Καταπληκτική κομματάρα που θα μιλήσει για τα διλήμματα, αφού όμως ολοκληρώσουμε την πρώτη μας, κυρίες και κύριοι. Έτσι, επαφή με τις γραμμούλες του πρωινού. Καλημέρα σας. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώ το να, τι έγινε. Είπα να μην πάρω σήμερα, αλλά. Κάθε μέρα αυτό λες. Κάθε μέρα, ναι. Ο παλμός δεν γίνεται, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θέλω να πω στο φίλο το Γιώργο. Στις δύο γκόμενες, τρίτη δεν χωρεί. Κανονικά. Ναι, πολλές ήταν. Αλλά ναι, τα θυσίασε όλα. Καλά έκανε. Τώρα εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά ναι, για να μην λένε, γιατί είδες ο Λευτέρης τέτοια αυτά, για να μην λένε αυτό εδώ. Το μούφα που έχουν βγάλει εδώ τη λάχνη σε ένα με Μπάμπη Μπατμανίδη δεν. Αυτό κάνεις. Όλος ο κόσμος βολεύονται. Όλος ο κόσμος να με. Αυτό ποιος το έβγαλε να πούμε. Ναι. Έτσι. Έλα μου ντε. Κάποιοι που θέλουν το κακό μας. Το κακό. Πρέπει να κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο, δεν γίνεται. Πρέπει να κατέβουμε τις επόμενες εκλογές εδώ στη Σταυρούπολη, να πάρουμε το Δήμο. Εγώ πιστεύω επίσης πρέπει να πάρω και το franchise από Ανίτα Πάνια. Επίσης, ναι, να μας το φέρει ο Φωτιάδης. Να φέρει εκεί το franchise. Ναι, ρε παιδί μου, πώς έχει, πώς έχει, ας πούμε, έχει goodies. Σε όλη την Ελλάδα έχει Μικέλ. Να μην έχει και ένα ζετέμ, ξέρω εγώ πώς λέγεται τώρα.
και εδώ. Είσαι μια τένια μακρύ, ένα τέτοιο, ένα μικρούτσιο. Δεν πιάζει. Ανοίγουν όλη την καρδιά του. Όλη την καρδιά του αυτά, όλα τα ταλέντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Είμαι σαν τα παλιά τα σπορ του Βορρά που όλοι ανοίγαν την καρδιά του, α πούμε. Κάνανε συνεντεύξει, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Ναι, ναι. Όλοι οι καρδιοχειρούργοι μέσα γράφανε στην εφημερίδα, δεν γράφανε δημοσιογράφοι. Ναι, όλοι. Δεν μου λέει, η Μάσια είσαι, η Μάσια βγάζει συνέχεια. Δε τώρα, δεν πήρε Δημήτρη από Βέρα, δεν πήρε κανεί. Και πάλι, βγαίνει Φωτιάδης εκεί εκτός παφούλιας αυτά. Δεν... Είναι εκτός αποστολής. Ναι, εδώ χθες παίξανε Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers και χωρίς Γιάννη και LeBron. Έτσι. Αλλά το match έπαιξε κανονικά. Το έτσι και εμείς. Το match είναι match. Το match είναι match. Χωρίς τα ατού μας θα αγωνιστούμε. Τι να κάνουμε. Πάμε για διαφημίσεις, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Φιλιά, φιλιά. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Όχι εδώ, καλημέρα. Καλημέρα και εδώ από... Όπα, κάτι πάει να γίνει. Ψάχνουμε. Παρακαλώ. Ωραίος. Κάτω το πιστικό τότε και τελευταία γραμμούλα πριν το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Επειδή είμαστε έμπειροι ακροατές με διαρκείας, ναι. Σε βγάλουμε και τα λέμε μετά. Ωραίος. Έγινε, έγινε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Αυτό θα πει... Θα πει συνεργασία και συμφωνία κυριών και ακροατών. 6:30 κυρίες και κύριοι, συγγνώμη και στην γραμμούλα την άλλη που την είχα στην αναμονή, αλλά όπως είπε και ο φίλος μας ο Βαγγέλης, επειδή είμαστε έμπειροι ακροατές, να κάνουμε το διαλυματάκι μας και να επιστρέψουμε με όλα αυτά τα καταιγιστικά θέματα που τεθήκανε στο προήμιο της εκπομπής, να τα αναλύσουμε, να τα συμφωνήσουμε, να τα αποδομήσουμε και να τα ξαναχτίσουμε βεβαίως. Μην είναι συντονισμένοι στο λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Της Βρούκη μία μοιάζει, της Χαρολά η μία άλλη. Αμπίζειλες τον έρωτα και με έχουνε τρελά. Της Βρούκη μία μοιάζει, της Χαρολά η μία άλλη. Αντίζειλες τον έρωτα και με έχουνε τρελά. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι από το παρελθόν. Χρήστος Κοροπιώτης, ο Αηδός. Καλημερίζουμε τον κόσμο του πρωινού που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. 6:34 πρώτα λεπτά είναι το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, για ακόμη ένα πρωί δυνατό μάχημο. Καλημερίζουμε και την γραμμούλα μας. Άνοι αυριανή ημέρα, ναι. Είναι αφιερωμένη στην άνοιξη. Σήμερα είναι αφιερωμένη στο Λευτέρη ασυζητητή. Ναι, βεβαίως. Στις λοιπόν, επιτυχίες. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι, όχι από την εκπομπή μας, από την εκπομπή σου, συγγνώμη. Ναι, ναι. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι, θα βάλει στίχους. Εγώ προτείνω κάποια μουσική από ένα κομμάτι που ήταν το αγαπημένο του Τσιμάκου. Ναι. Λοιπόν, βοήθα λίγο γιατί δεν βγαίνει. Χρώματα, χρώματα και αρώματα. Χρώματα, άσε τα καμώματα. Για το Λευτέρι αυτό. Συχνά πυκνά ο Τσιμάκος το έλεγε unplug. Είναι, ξέρω εγώ, του Μαρκόπουλου και μια της πρώτης επιτυχίας του συγχωρεμένου του. Θα γράψουμε καινούρια, θα γράψουμε καινούρια. Είπα ένα στίχο πριν στο Λευτέρι, τον ξέχασα κιόλας. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά είσαι ακούσω... τυχαίος, θα βγάζεις, δεν μας άστορα που πήγουμε. Θα ακούσω επανάλυψη την εκπομπή για να, και, για να βρω τον στίχο μου. Κάτι άλλο, μας θύμισες τη την... λένε, την μεταεφηδική φαντασίωση. Μας φαντασίωση, ναι. Βέβαια, για τους παλαιότερους. Ναι. Επειδή γιορτάζουν οι Κλόντιες, η Κλόντια σήμερα μεγάλη. Α, μάλιστα. Και από τις πιο όμορφες κοπέλες. Βέβαια. Και να τελειώνω. Ναι. Επειδή σε αυτή την εκπομπή μόνο προχωρημένα άτομα παρακολουθούν και παίρνουν τηλέφωνο, ο Γιώργος, όταν είχε τις δύο τις γκόμενες και βρήκε τη γυναίκα του, ήταν τόσο άνετος, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, την έλεγε τη γυναίκα, πάρε να απαντήσεις εσύ. Δείγμα εμπιστοσύνης, μεγαλείο ψυχής. Ελέγχω κατάσταση. Εξαιρετικός. Άσε μου το τιμόνι, ελέγχω κατάσταση. Έτσι, να παίρνουν οι πρώην, πάρε και απάντα εσύ. Έτσι, να καταλάβεις ότι έχω στείλει. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Ραφαήλ. Μας στέλνει το μηνυματάκι του. Χαιρετίσματα από τα ελληνικά στρατά του Λιτοχώρου. Μπάμπη, ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Τα φιλιά μου στα ελληνικά στρατά που τώρα ξυπνάνε. 6:30 το εγερτήριο. Φαντάζομαι ότι ο φίλος μας ο Ραφαήλ είχε το 4-6. Καλά κουράγιο, το χειρότερο νούμερο όλων των εποχών. Είμαι πολύ συγκινημένος να συντροφεύω το μάχημο κομμάτι αυτής της χώρας, τους αληθινούς κομάντο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
με τον φίλο τον Γιώργο. Ναι. Είναι και του Γιώργη. Από εδώ γύρω γειτονιά. Είπε ο Γιώργο, άκουσε δίλημα ενός παντρεμένου ποιο είναι. Ξέρεις, ποιο είναι το δίλημα, είπες. Το δίλημα, ναι. Ναι, ναι. Να βγω έξω και να βλέπω αυτό που δεν μπορώ να τούτου ή να μείνω μέσα και να τούτου αυτό που δεν μπορώ να βλέπω. Έχω μάτια να βλέπω όσα θέλω να δω όμως από την άλλη. Γιατί να αισθάνεσαι έτσι. Αυτό είναι το δίλημα του παντρεμένου. Μάλιστα. Να βγω έτσι και να βλέπω αυτό που δεν μπορώ να τούτου. Ναι, λες, να λες, αυτό που δεν θα μπορώ πω, να θα πω, λες και πριν παντρευτείς, γενικά μιλάω, χαμός γινότανε. Και μπήκες, ας πούμε, σε μια διαδικασία σχέσεως και απεξαρτήθησες, ας πούμε, από τις απολαύσεις και τις ενοχές. Τέλος πάντων. Τι να πω. Εντάξει. Κάτσε στο σπίτι, δες. Στον άνθρωπο. Ναι, στον άνθρωπο είναι, βεβαίως. Εντάξει. Στον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Όταν παντρεύονται μικροί, να πούμε, και κάνουν παιδιά και φτάνουν μετά στα 35-40 και λένε, αμά δεν έζησα τη ζωή μου, να πούμε, και παρατάνε και πάνε να ζήσουν τη ζωή. Η ζωή, θα πω εγώ κάτι άλλο, η ζωή δεν είναι οι εφήμερες απολαύσεις. Αυτές είναι απλά εκτονώσεις. Μπράβο. Μπάμπης Ματμανίδης. Απλά έτσι κατηλογώντας το λογοπαίνιο. Ναι, ναι. Από το λέμε ρε παιδί μου για τον Γιώργο, δει το άφησα και το αμάν, Γάντι, θα είναι και τους δυο της. Θα πούμε και μετά στην καλή μέρα μας. Έτσι. Και να συνεχίσουμε τη μέρα μας με χαμόγελο και ηρεμία. Πάνω απ' όλα και ψυχραιμία. Σε φιλούμε. Γεια σου, Παντήλιο. Καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Ήρθα να σε σώσω, αγόρι. Παρακαλώ. Ήθελα να σε σώσω, αλλά καταρχήν για όλους τους μάγκες αυτούς, δεν ξέρω τώρα αν είναι ο Γιώργος μέσα ή όχι, που τρελαίνονται και καλά μια ζωή φασολάδα, να τους θυμίσω ότι τι να πούν και αυτές που μια ζωή τρομπάμια. Έτσι, άντε να μην. Έτσι μου την είχε πει μια φίλη μου, τη λέω, ρε, τι να παντρευτώ, λέω, μια ζωή φασολάδα, ναι. Και λέει, μια ζωή που τα τρώμε μπάμια, σωστό και αυτό. Είναι και με έβαλε στη θέση μου. Ακριβώς εκατέρωθεν είναι, ό,τι αισθάνεται ένας άντρας, ας πούμε, ενδεχομένως από μια διάρκεια σε μια σχέση, ακριβώς τα ίδια συναισθήματα αισθάνεται και η γυναίκα. Μα, εντάξει, εμείς το λέμε φασολάδα, αλλά αυτές μας λένε μπάμια. Οπότε μεταξύ κατεργαρίων ειλικρίνεια και τα πράγματα μπορεί να, να πάνε καλά. Τα λέμε εμείς που δεν έχουμε παντρευτεί, βέβαια, από την αλήξη του χώρου. Δεν είναι. Μπαμπή, ναι, έσωσα. Ναι, παρακαλώ. Εσύ απλά θα βρεις τη μουσική. Έχεις στίχο. Χαζός είσαι, δεν θα χωρέσει. Ακούω όλος αυτιά είμαι. Όταν έπεσε πάνω μου η ματιά σου κάηκα, ξέχασα ακόμα και την Τζαμάικα. Το άρωμά σου με μεθάει, για μέρες νερό στο σώμα μου δεν θα κυλάει. Θα γίνω το μικρό σου το αρκουδάκι, θα σου στεγνώνω τα νύχια με το φουρνάκι. Άλλο δεν έχω. Εντάξει, χειροκροτώ, συγκλονιστικό, ό,τι είπε ο Λευτέρης μετουσιωμένος σε εξαπλούς στίχους. Το έχω έτοιμο, ό,τι ώρα θες ζήτα μου, όταν μόλις βγει τη μουσική ζήτα μου. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Θες να το κάνω τύπου Οδύσσια, να έχει καμιά 5.000 στίχους, ή να το κάνω έτσι απλώς σαν τον εθνικό ύμνο. Κοίταξε, 25, θα γίνει Οδύσσια από τα τηλεφωνήματα του Λευτέρη που θα τα ακολουθήσουν από μόνα τους. Ναι, θα παίρνω έμπνευση, θα δίνω. Δεν χρειάζεται. Θέλω να κάνω κάτι με Όλυμπο και Πάρνηθα, ναι, αλλά δεν μου βγαίνει ομοιοκαταληξία. Ναι, η Πάρνηθα σου είναι δύσκολη με καταληξία, ε. Ναι, η Πάρνηθα με το δωμάτιο στον Όλυμπο. Κοίταξε, τι να. Για κόλυβο μου πάει, να το γράψω. Αν ο Άνηθος είχε πληθυντικό, να λέγαμε τα Άνηθα, δεν μπορούσε να γίνει. Μα σερβίρανε στα φίλια με Άνηθα στο δωμάτιο του Ολύμπου στην Πάρνηθα. Ναι, έτσι. Να χαζεύει, να χαώνεται όλος ο κόσμος. Θα το μοντάρουμε. Θα το δέχεται, δεν νομίζω, εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ είναι και προήμιο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης ταυτοχρόνως. Α, εμείς γιορτάζουμε όλο τον χρόνο, ρε. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά κράτα. Ναι. Βγάζουμε. Το κρατάμε για αύριο, ας πούμε, να γράψουμε μια εποπία. Μια εποπία. Ναι. Ο μούσος μας ο Λευτέρης. Βέβαια. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Χαιρόμαστε που και οι ακροατές έχουν τις ίδιες ακριβώς ανησυχίες με εμάς. Στιχουργικές, καλλιτεχνικές, ποιητικές, ερωτικές ενίοτε. Από κοινού τόσοι άλλως πορευόμαστε σε αυτά τα πρωινά.
από δύσκολα γίνονται πιο εύκολα με την καταπληκτική παρέα την οποία φτιάχνουμε και καμώνουμε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Παγκόσμια ημέρα λέει σήμερα αποχής από το κρέας. Και υπάρχουν όμως εδώ, σας έχω καταπληκτική έρευνα. Να πάρουμε τη γραμμούλα και μετά θα, για να μην διακόψουμε τον ιρμό μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για να μην διακόψεις τον ιρμό σου θα πω μόνο το εξής. Είσαι το κάτι άλλο σαν εκπομπή και οι ακροατές σου είναι ακόμα καλύτεροι από σένα. Ισχύει. Είμαι ένα τίποτα μπροστά στους ακροατές. Παπί, πρέπει να πάμε Νιου Γιόρκ, Σαν Φραντζίσκο να τους τρελάνουμε. Γιατί συγκεκριμένα εκεί? Γιατί από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα φτάσουμε στη Σελήνη. Μάλιστα, πολύ καλό. Μουντσάνι θα γίνουμε. Έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, τσάου. Έρευνα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας, ένας στους δύο καταναλωτές στη χώρα μας τρώει σουβλάκι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Οι νέοι 18-24 ετών είναι οι καλύτεροι πελάτες των σουβλατζίδικων, καθώς οι 7 στους 10 της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας τρώνε σουβλάκι μια φορά την εβδομάδα. Μόνο! Και τι εννοεί σουβλάκι, βέβαια, η έρευνα εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε. Σουβλάκι! Καλαμάκι που λένε οι Αθηναίοι, γιατί μας τα κάνουν και λίγο περίεργα, ή σουβλάκι αυτό που ξέρουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε παρά μόνο ως σουβλάκι. Και το ξεκινάει πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα το ξεκινάει το άρθρο του insider.gr. Σε χωριστή λέει θέση στην καρδιά των Ελλήνων εξακολουθεί να έχει το τελίτσες τυλιχτό. Το κατάλαβα τι εννοούσε το σουβλάκι, ότι θα μας έρθει κατραπακιά. Κάτσε να πάρω τη γραμμή γιατί πρέπει να οπλιστώ με κουράγιο για να συνεχίσω αυτή την ανθεμακεδονική, ανθεσσαλονική, ανθεοβορειολιοδυτική έρευνα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπαμπή, αυτά είναι παγκόσμια μέρα κατά του κρέατος. Μπορείς και μπορούν πολύ άνετα σήμερα να φάνε μπάμιες. Μπάμιες, μπάμιες που μας είπε και ο φίλος. Σωστό. Ναι, όλοι παντρεμένοι συστήνεται, ας πούμε, ανεπιφύλακτα. Υπάρχει άνθρωπος που το άρεσε η μπάμια ποτέ? Η μπάμια γιατί ιδρύθηκε, γιατί δημιουργήθηκε? Δεν ξέρω. Γιατί μαγειρεύτηκε? Κάποιος δηλαδή την έβαλε μέσα στο φαΐ και είπε ότι ωραίο αυτό, να το συνεχίσουμε να το κάνουμε στην ανθρωπότητα. Είμαι σαν το άλλο λογοπαίγνιο. Καλοκαιρία, βοηθήστε μέσα να φάω 3 μέρες. Δεν έχω μπάμιες. Άντε, δεν έχω και 4. Έτσι ακριβώς. Οι μπάμιες μόνο με κανένα κοτόπουλο, έτσι, πάλι που χαλάς το κοτόπουλο. Δηλαδή το καταστρέφεις. Κοτόπουλο με μπάμιες. Καλημέρα. Να, σε τώρα αφήθηκε ζήτημα, αλλά τέλος πάντων, να μην το συνεχίσουμε. Η συντριπτική, λέει, πλειοψηφία των καταναλωτών, το 95% τρώει τυλιχτό σουβλάκι, σάντουιτς ρε. Σύμφωνα με έρευνα της KEND, είναι QED, της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο το ψηφιακό ψητοπολείο που διοργάνωσε η Mega Heroes. Καλά, κάνανε έρευνα το ψηφιακό ψητοπολείο και δεν μας καλέσανε. Ντροπή, να σας πούμε εμείς. Μάλιστα, λέει, σχεδόν ένα στους δύο καταναλωτές τρώει τυλιχτό σάντουιτς, ρε σάντουιτς, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Με τους άντρες να εμφανίζονται οι πιο συχνοί πελάτες. Μορτή μας λες. Και το μια φορά την εβδομάδα μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Οι νέοι 18-24 ετών είναι οι καλύτεροι πελάτες των σουβλατζίδικων, καθώς οι 7 στους 10 της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας τρώνε σουβλάκι μια φορά την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι 3 στους 10 τρώνε μια φορά στις 15 ημέρες. Σύμφωνα με την έρευνα, όσο αυξάνονται τα χρόνια, τόσο ελαττώνει τη συχνότητα επίσκεψης στο σουβλατζίδικο ή παραγγελίας. Μάλιστα, λέει, από την ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών πλέον οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν περιστασιακοί χρήστες. Με τη συχνότητα να κυμαίνεται από μία φορά στις 15 μέρες έως και μόλις μία φορά το τρίμηνο. Ναι, καλά! Σίγουρα, τι να σε πω. Μία φορά στις 15 έχει παιχνίδι η ομαδάρα μας στο γήπεδό μας. Μόνο εκείνη την ημέρα τρώμε, ας πούμε, σουβλάκια. Σε ό,τι φορά τις προτιμήσεις, λέει, την πρώτη θέση έχει ο γύρος χοιρινός, ακολουθεί ο γύρος ελαβρε και μετά τα καλαμάκια χοιρινό και κοτόπουλα. Με εξοργίζουν, πρώτον. Είναι αναλυθείς. Είναι δυνατόν, δηλαδή,
το σουβλάκι, όχι καλαμάκι χοιρινό, να είναι πιο κάτω από το γύρο κοτόπουλο. Θα μας τρελάνετε ρε εσείς ερευνητέ εδώ πέρα. Οι περισσότεροι λένε τρώνε τα σουβλάκια στο σπίτι. Οι δύο στους τρεις, το 66% δήλωσαν ότι την τελευταία φορά αγόρασαν τη λιχτό μέσω delivery. Το 20% παρέλαβε το κατάστημα και μόλις το 14% φάγε σουβλάκι στο κατάστημα. Προφανώς και αναφέρεται μόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής τα συγκεκριμένα απορίσματα. Από εκεί προκύπτουνε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλή σου μέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Έχεις πει ποτέ κανέναν άντα από εδώ ρεπαστίσιο? Άρε μπάμια θα το πει. Ναι, εννοείται. Για καλό δεν είναι, ρε εσύ. Δεν είναι, δεν ξέρω. Δεν είναι για καλό. Έτσι. Ό,τι και να το κάνει. Ή άντα από εδώ, ξέρω εγώ, τι να σου πω, καρμπονάρα, ας πούμε, κάτι. Όχι, δεν το λέω. Ναι. Άντε ρε μπάμια θα το μπάμια, πεις. Μπάμια τελείωσε. Άρα για καλό δεν είναι. Έτσι, δεν έτσι. Είναι ούτε για να τρώγεται. Μπάμια ή λαπά θα τον πεις από φαγητά. Μπράβο. Το λαπά ξέρεις πότε τον παίρνουμε, έτσι. Ξέρουμε πότε κάνουμε. Ναι. Ξέρουμε. Ναι, μπράβο. καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Η μπάμια είναι καλή. Να τη μαγειρέψεις από βραδύ. Να τη βάλεις στο τάπερ, να τη βάλεις στο ψυγείο. Και αύριο το μεσημέρι που θα έρθει στο σπίτι, θα ανοίξει το ψυγείο, βγάλει το τάπερ και το πετάξει στα σκουπίδια. Έτσι είναι, και θα παραγγείλει. Θα παραγγείλει. Κατευθείαν. Λοιπόν, η έρευνα έχει δίκιο, σε κατηγορώ, είσαι φεδρός που την κατηγορεί. Ναι. Πραγματικά είμαι ένας από τους άνω των 44 που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου τη λιχτό. Έτσι. Τη λιχτό κανένας μας δεν τρώει. Τη λιχτό και σουβλάκι δεν τρώει. Η έρευνα είναι μέσα. Έτσι, ναι. Σάντουιτς όσα θέλεις. Πιτόγυρα όσα θέλεις. Με γύρω όσα θες. Ναι. Αλλά τυλιχτό που λέει έρευνα και σουβλάκι ή καλαμάκι δεν έχω φάει ποτέ. Ναι, αυτά δεν είναι, για μένα, αυτά είναι ζητήματα εθνικής ταυτότητας. Γι' αυτά δεν βγαίνει κανένας να διαμαρτυρηθεί. Ότι απομονώνει μόνο μια γεωγραφική, ας πούμε, περιοχή της Ελλάδος. Σύνορα στα Τέμπη θέλει. Τα έχουμε πει, ναι, Τελωνείο. Έτσι. Σύνορα στα Τέμπη είναι, φίλε. Έτσι. Λοιπόν και... Τι έρευνα είναι αυτή, ρε, σε φτωχούς απευθύνεται μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα και το θεωρεί πολύ. Έχει δίκιο. Γιατί και εγώ μια φορά την εβδομάδα έτρωγα, αλλά έτρωγα για όλη την εβδομάδα. Ναι, και μάλιστα φοιτητές. 3-4 την εβδομάδα, δεν είχα σε μία μέρα. Ηλικιακή ομάδα λέει 18-24, δηλαδή φοιτητές μια φορά την εβδομάδα. Έγινε. 18-24, είχα φάει 7. Έβλεπα γύρους. Αφού. Με τις καρτοπετσέτες όταν με έπαιρνε στο σπίτι έπαιρνα κανένα χαρτοπετσέτα, λέγα ευχαριστώ. Νόμιζα ότι μου έδιναν το μαγαζί. Έτσι, έχει φτάσει σε σημείο να συχαθείς τα τυλιχτά. Τι να συχαθείς. Δεν συχαίνεσαι. Τι πράγμα. Τα έχει τα σάντουιτς. Είσαι τρελός, ρε. Τώρα τι λέω, θα το κλείσω. Σωστό γι' αυτό. Όχι, λέω μήπως, ρε παιδί, μα από το πολύ το τέτοιο. Όχι, εντάξει. Πιο πολύ. Έχει όριο αυτό. Δεν υπάρχει όριο. Μην μαζεις, μπάμπι μου. Ξέρεις κάτι, έχει αυτό όριο. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο μεγαλύτερος εθισμός. Υπάρχει, δεν είναι. Στα 10 σταματάς, τι, δεν είναι. Έτσι, σωστό. Να μας πάρει και ο Φωτιάδες να μας πει για τα 6 σάντουιτς που έφαγε. Και όχι τη νυχτά. Έχω φάει 7 για στοίχημα. Την Τόγυρα από την Πότσαρη. Κοντά στον Άγιο Θεράποντα. Κατάλαβα. Έλα, ρε, αποκλείεται. 7 μαζεμένα μαζί. 7 για στοίχημα, μπάμπι. Τι να σου πω, δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν μπορεί να φανταστεί. Από του πόρου μου έβγαινε γύρω. Δεν γίνεται, ρε, να φας 7 τέτοια. 7 μπάμπι και εκείνα εκεί τα 7. Όχι 7. Ναι, κατάλαβε πολύ καλά και όλος ο κόσμος κατάλαβε. 7 μπάμπι. Ακριβώς από εκεί. Ακριβώς από εκεί έφαγε και ο Φωτιάδης τα 6. Για 6 είναι το γατήρε. Με κόκκινα δισκάκια. Μάλιστα. Με κόκκινα δισκάκια. Και είναι κάποιοι παραγωγοί από άλλα ραδιόφωνα φίλοι μου που ήταν μάρτυρες στο στοίχημα. Ένας Φαλακρός και ένας Ηρακλειδέας. Μάλιστα. Ήταν μάρτυρες στο στοίχημα αυτοί οι δύο και χάσαν το στοίχημα. Να το ξαναθέσουμε αυτό. Τώρα που μεγάλωσα, αυτό ήταν παλιά, στα 30. Τώρα, 7 ρε. 7 είναι για ξεκίνημα. Το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα πρέπει να φτιάξουμε. Να δημιουργήσουμε. Δεν ξέρω πώς θέλετε. Πες το να το ξανακάνουμε αυτό το contest. Τον διαγωνισμό. Για φιλανθρωπικό σκοπό. Φερρυπίν, ας πούμε, Φωτιάδης τρώει 6 σουβλάκια για καλό σκοπό. Να μαζευτούν χρήματα από χορηγούς και από τα στοιχήματα εν προκειμένου και να τα διαθέσουμε, ας πούμε, στο χαμόγελο του παιδιού. Βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν μου επιτραπεί, να συγκυρώσω κι εγώ στο προηγούμενο έμετρο
και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πού θα καταλήξουμε, θα τα ακούσουμε στην επανάληψη και θα απομονώσουμε, ναι. Θα απομαγνητοφωνήσουμε. Κόψε ράψε κάτι, ελπίζω, ναι. Ο Λευτέρης είναι αυτός. Ναι. Είναι μια σπουδαία μέρα σήμερα. Βεβαίως. Είχα στα φίλια από χιλί, περίμενα το πρώτο σου φιλί. Έκανα μπουκ σε δίκλινο, τέρμα πια το χειρογλύκανο. Καλό. Σε πήγα σε μέρη φίνα, βλέπαμε μέχρι και Λευσίνα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, θα βγω να το φωνάξω, να το πω. Θα στήσω στον Όλυμο πομπό. Και από την Πάρνηθα που ήμασταν να πήκω, θα σε πάω στο Πουέρτο Ρίκο. Ποια Πάρνηθα και αηδίες, θα σε πάω στις Ινδίες. Και κόβεται, μ' αρέσει που με κόβεται έτσι απότομα πάνω που φτιάχνομαι και περιμένω και συνέχεια μου το κόβεται. Αλλά έτσι, τώρα, όχι, καλά είναι. Έτσι θέλει, έτσι θέλει. Πάνω στο καλύτερο να κόβεται, ας πούμε, για να περιμένει. Για να κάτσει να περιμένει. Δηλαδή, πώς το λένε, πώς κόβονται, παίρνουν οι ειδήσεις κάποιο τέτοιο ή διαφημίσεις. Και μετά κάτω να πήγω για να δω τι γίνεται. Θα χειροκροτήσω ακόμη μια καταπληκτική στιχουργική συμβολή στην εποπτεία που γράφεται για ακόμη μια ημέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Ναι, ήμασταν στο ερωτικό, τώρα έχουμε περάσει βέβαια στο γαστριμαργικό, γιατί πάντα είναι θέμα αυτής εδώ της εκπομπής και μας έχει συγκλονίσει η έρευνα, που παρουσιάζουμε, η έρευνα εδώ που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο βέβαια για τη λιχτά και σουβλάκια που λέγει. Τα πορίσματά της εμείς θα τα αντιστρέψουμε και θα τα ανατρέψουμε. Με ποια κριτήρια λέει επιλέγουν σουβλατζίδικο οι Έλληνες? Οι λόγοι επιλογής του ψητοπολίου, όπως απάντησαν οι ερωτηθέντες, είναι κατά σειρά. Το 78% επιλέγει την ποιότητα. Καλά, ναι, σίγουρα. Τι λέτε, ρε. Το 55% τη γεύση. Δηλαδή, οι μισοί περίπου επιλέγουν ένα σουβλατζιδικό με γνώμονα τη γεύση. Οι άλλοι μισοί παίρνουν και δεν τους αρέσει. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και ήταν καλό. Το 42% επιλέγει με γνώμονα την τιμή. Το 30% με γνώμονα την καθαριότητα. Να, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άμα είναι να κοιτάμε στο πιτόγυρο την καθαριότητα και στο σάντουιτς, τελειώσαμε, κύριε. Δεν υπάρχει κανένα νόημα. Μας καταντήσανε. Και το 28% κοιτάει την εξυπηρέτηση. Καταλυτικός παράγοντας για τους καταναλωτές είναι σε ποσοστό 46% η ποιότητα, το 32% συνδυάζει ποιότητα και τιμές και το υπόλοιπο 22% απαντά άλλο κριτήριο. Η μασχάλη του γυράφε ρυπίνο, ας πούμε, είναι ένα πολύ καλό κριτήριο. Το ποσοστό μήγας που υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Αυτά τα παλιακά είναι που δίνουνε, ρε παιδί μου, το κάτι τίς, ας πούμε. Είναι το καρύκευμα εδώ της χώρας μας. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας, με μια έρευνα, οι έρευνες επιστρέφουν στο λόγο, επειδή βεβαίως γιατί οφείλουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο για τα τεκνενόμενα και τα δρόμενα στον πλανήτη Ελλάδα και όχι μόνο. Πάνω στο αιώνιο ζήτημα που δεν θα λυθεί ποτέ, καλαμάκι σουβλάκι, είχαμε παρουσιάσει χθες την προσέγγιση κάποιων εδώ βορειοελλαδιτών στο Ρούξου. Υπάρχει ένα τραγούδι που το έχω μεταδώσει και άλλες φορές. Κάποιοι χιλιανοί, ενθουσιασμένοι από το έδεσμα το συγκεκριμένο της χώρας μας, γράψανε τραγούδι αφιερωμένο οδύ στον πίτα γύρω και όχι στο τυλιχτό και όχι στο σουβλάκι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά που αφιερώνουν και που επικεντρώνουν την προσοχή τους. Και θα το μεταδώσουμε μόλις πάρουμε την γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μαζί σου ανέβηκα την Πάρνηθα αγκομαχώντας. Δεν απαντάω στις κλήσεις της Ποκαχώντας. Μαζί σου ζω τον έρωτα τον αιώνιο. Ποιος τον πιμπίπ τον Αμαζόνιο? Του Πανιόνιο νόμιζα θα έλεγες και λέω, όχι, είμαστε. Αμαζόνιο, γιατί Αμαζόνιο. Έχουν και κοντράικ Πανιόνιος, μήπως να το συνδυάσουμε έτσι, ναι. Όχι, Αμαζόνιο. Επιφυλάσσω. Ναι, και την κουτσουπιά να βάλετε μέσα. Και την κουτσουπιά. Κουτσουπιά, ναι. Κουτσουπιά. Έγινε. Φιλιά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, μπαμπή. Έλα, γόρι μου. Ευχαριστώ, ήθελα να σου πω κάτι, επειδή είπες κάτι για τους πάνθυρες. Οι πάνθυρες έχουν γίνει φίλοι μας πλέον. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι καλά, εντάξει, έχουν λίγο κάποια κολλήματα, αλλά ξεκολλήσαμε λίγο από εκεί που ήμασταν. Πιστεύω του χρόνου να έχουμε μια άλλη σχέση, πιο αρμονική, θερμή, πιο θερμή σχέση. Μάλιστα.
να διατηρηθεί αυτό το καλό κλίμα mm-hmm. το οποίο έχει ξεκινήσει να δημιουργείται. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει που, και μέσα, μέσα σε όλα αυτά που συζητήσαμε, πήρες να τοποθετηθείς για τους πάνθυρες. Μ' αρέσεις. Όχι, ναι. Θέλω να συζητήσουμε το θέμα. Ναι. Αυτό περί αποχής του κρέατος. Ναι. Έτσι. Εγώ τώρα, σαν τεχνολόγος τροφίμων, θα mm-hmm. πω ασφάλεια τροφίμων. Ας την εποχή από το κρέας. Εδώ μας λέει η έρευνα ότι μόλις μία φορά την εβδομάδα πηγαίνουμε στα σουβλατζίδικα. Οι νέοι 18-24 ετών. Κοιτάξτε, αυτό είναι σωστό. Τι σωστό είναι, ρε. Τι μια φορά την εβδομάδα μας τρελάνουν. Κοιτάξτε, το έχουν ρίξει πολύ στο φαλάφελ. Το έχουν ρίξει πολύ στο ντόμινος πίτσα. Το έχουν ρίξει σε εμάς, μωρέ. Ναι. Παίζει και η πίτσα. Είναι, η πίτσα είναι πίτσα, έτσι. Η πίτσα, πίτσα. Εντάξει, ρε, παιδί μου. Εντάξει. Πίτσα το μεσημέρι, σουβλάκι το μεσημέρι, πίτσα το βράδυ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπάβη, έχει ανέβει πολύ το μπέργκερ. Ναι, ισχύει, ναι, κάνει δυναμική αντεπίθεση το μπέργκερ. Αυτά έχει τα αμερικανόφερτα. Έχει το μπέργκερ, ναι. Έχει ανέβει. Ναι, και μετά πάμε στην Αμερική και ο Τραμπ δεν θέλει να μας κάνει ούτε καν χειραψίες. Ναι, έχει ανέβει το μπέργκερ εδώ σήμερα. Να τα λέμε και εμείς τώρα με αυτά τα ξενόφερτα τα μπέργκερ. Είπαμε στην Αμερική γίνεται η δεξίωση για την 25η Μαρτίου και ο Τραμπ δεν αναφέρει εναντίον ποιας χώρας επαναστάτησαν οι Έλληνες. Εναντίον ποιου. Δεν αναφέρει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, δεν το αναφέρει, απλά λέει καλά λόγια για την Ελλάδα. Ναι, τι να το κάνω εγώ. Μέχρι για τον Αριστοτέλη είπε. Ναι, ναι, και εμείς πάμε και τρώμε τα μπέργκερ τους. Τα μπέργκερ. Ξυπνάτε. Και τώρα κοίταξε κύριε Μπάμπη. Ναι. Νομίζω ότι και τα όσπρια, δηλαδή εγώ τρώω πολύ φακές. Ναι, αυτό με το πεις η κοπέλα. Όχι, τι είπα, θα φτιάξω φακές. Αύριο έχει φακές, θα φάει φακές. Ναι, έτσι, ναι, με αυτό πρώτο τέτοιο, ας πούμε, θα τις μαγειρέψεις φακές. Σίγουρα θα έρθει. Εγώ και ρεβίθια φτιάχνω. Καλά, ξέρεις ότι κάνω και παστίτσιο, το ξέρω. Αυτό το ξέρω, αγόρι μου, και είμαι. Έχω δοκιμάσει και ξέρω. Έτσι, με παστίτσιο, με το παστίτσιο. Αφού στα τρώγαν οι άλλοι, ρε μπάμπι. Δεν πειράζει. Φάγαν οι άλλοι, κοίτασαν να έφαγα εγώ. Δεν προλάβα να φάω τίποτα. Άρε μπάμπι, για τα φέρνω, άλλοι τα τρώνε. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος άμα τρώνε, είναι σαν να τρώω κι εγώ. Λοιπόν, κλείσε για να πάμε στο διάλειμμα. Όχι, θέλω να πω και, και τα χόρτα, τα μαγκάφια αυτά, σκρολίμπρι, είναι καλά να τα τρώμε τα χόρτα. Εντάξει μωρέ, τα χόρτα όλα καλά είναι, δεν βαριέσαι. Τα ραβδίκια ανάποδα μετά αυτό. Ανάποδα θα τα δεις, κάποια στιγμή θα τα δεις. Θα τα δούμε μωρέ, καλή συντάκη γι' αυτό. Αυτό δεν το γλιτώνεις, Μάλιστα, έγινε. Κάποιοι νομίζουν ότι θα το γλιτώσουν, αλλά δεν. Σε φιλούμε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν θα υπάρχουν μάτια για άλλη πια. Μαζί σου για πάντα στην κουτσουπιά. Έτσι. Θα καίει για φως ένα δαδί και θα μιλάμε αβέρτα λόγω επειδή. Μάλιστα. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. 2-1. 2-1. Τα συνδυάσαμε όλα. Και κουτσουπιά και λόγω επειδή. Δεν θα μπορούσε να λείπει. Έτσι. Τέλειωσε. Και εδώ κάπου νομίζω θα ολοκληρώσουμε και την ετοπία. Και επειδή τώρα στο Απίκο, στο Επιτόπου και με τα αρχαία θα ασχολήσει εσύ με Επιμενίδη και εγώ με Μπάμπη Πατμανίδη. Έτσι, ατάκα και επιτόπου. Μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε να πάμε διαλυματάκι. Τσάω. Θα οδηγηθούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Είδατε, άμα δεν έχει και τόσο αθλητική δραστηριότητα, ξεφεύγουμε που και που ο λογισμός μας από τα 4-4-2, τα transitions και τα overlaps που καταδυναστεύουν τις ζωές μας. Όλη μέρα με τα overlaps είμαστε. Ένα τραγουδάκι αφιερωμένο για τους Αθηναίοι και για τους ερευνητές που βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Τα έχουν πει οι φιλέλληνες του εξωτερικού και οι φιλοφαγητέλληνες. Ένα πιταγύρο παρακαλώ, πιταγύρο. Ένα πιταγύρο παρακαλώ. Οδηγούμαστε στο διαλυματάκι των 7, συντονισμένοι δεν χανόμαστε, δεν θα αργήσουμε. Τα λέμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της καταιγιστικής τεταρτούλας μας, 20 του Μαρτιού. Με νεφώσεις και βροχές κατά περιόδους από το πρωί αναμένεται να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε την ημέρα μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ πιθανότητα καταιγίδας υπάρχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως τριαμποφόρη. Η ορατότητα έως το πρωί αλλά και προς το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως και 19 βαθμούς. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται, Μπάμπη? Πολύ καλά, εσύ? Βλέπω σήμερα
η συζήτηση έχει καλή ουσία. Βέβαια. Είναι η συζήτηση που πρέπει να έχουμε. Ουσιώδη. Έρωτες. Έρωτες και φαγητό. Και φαγητό. Γιατί ο έχει φαγητό. Έχει και φαγητό. Γιατί ο έρωτας από τι περνάει? Από το στομάχι. Έτσι. Έτσι. Τι λέει κύριε Μαρίκα μέσα. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερες. Ο έρωτας. Τώρα, εγώ έμεινα καθυστερημένος, λέγα. Ναι. Δηλαδή. Καθυστερημένος έμεινα. Δηλαδή. Τι εννοείς καθυστερημένος? Εμείς, εγώ στα 16, η γυναίκα κύριε Μαρίκα στα 14. Mm-hmm. Την είδαμε, την αγάπησαμε, την πήραμε 53 χρόνια. Και έκανες και μαντραπίδα από το Πετρίτσι, που ήσουν φαντάρος. Ναι, τότε μετά είχαμε πιο μπροστά αλυσβηρισσία. Ναι, ναι. Άκου τώρα. Ακούω. Εκείνο τον καιρό έβλεπε στα μάτια, την έριχνε στη γκόμενα. Λέμε γκόμενα, όχι γυναίκα, γκόμενα. Γυναίκα, γκόμενα, αμάτια, δεν πάνε, μας αρέσει αυτός ο όρος. Δεν είναι γκόμενα αυτή. Εγώ έλεγα και τα δικά μου τα παιδιά, τρία αγόρια έχω, είχα, γιατί τώρα έχω δύο, ένας σιγουρέθηκε. Λοιπόν, όποια θέλετε αγαπήστε, αλλά μην κοροϊδέψει τα κορίτσια. Έτσι. Ποιο αν σας αρέσει, εγώ ούτε θα την πατρευτώ εγώ, όποιο σας αρέσει, όταν βάλετε μυαλό, πάρτε την, κάντε οικογένεια και τέλος πάντων. Αυτά έληξαν. Ναι. Λοιπόν, τώρα... Ο Λευτέρης λέει ψέματα. Ψέματα, γιατί? Γιατί με αποδείξεις. Με αποδείξεις, μάλιστα. Για να ακούσουμε. Από, γιατί εγώ δεν μιλάω έτσι. Όχι, με στοιχεία, λοιπόν, ναι. Ναι, με στοιχεία. Βεβαίως. Ούτε το γνωρίζω, αλλά με τα λεγόμενα που λέει. Ναι. Σήμερα για να πιάσεις γκόμενα. Ναι. Γκόμενα, γιατί λένε, δεν είναι γκόμενες σήμερα. Λοιπόν, τι κάνουνε. Στην ίδια ταβέρνα μέσα. Ναι. Ή στο ίδιο μαγαζί μέσα. Ναι. Η γυναίκα κάτι στο ένα τραπέζι, ο άντρας στο άλλο τραπέζι και μιλάν έτσι πιάνουν κόμενη σήμερα. Μόνο με το τηλέφωνο στις και ταβέρ, το Facebook. Στις ταβέρνες δηλαδή λες. Ναι. Μάλιστα. Μιλάνε με το τέτοιο. Με το ίντερνετ. Όχι με το ίντερνετ, με το Νατέλ, με το... Πες ότε. Με το σερβιτόρο. Όχι βρε, με το... Λέα μου. Ποιο. Πώς έτσι το τηλέφωνο, το κινητό βρε. Με το κινητό, ναι. Γιατί εδώ πέρα το λέμε Νατέλ, εδώ το λέμε. Ναι. Λοιπόν, αυτοί στο τραπέζι, έτσι κάνουν έρωτα σήμερα αυτοί. Έτσι έρωτα, με τα παϊδάκια μου στο πλάι, ναι. Και τρώει τη χιλόπιτα που λες. Στην ταβέρνα δεν είναι. Αντί να φάει καμιά ωραία μπιφτεκάρα. Ναι, όχι, λέει το άρωμα τη. Ναι. Τη μάτι και δεν. Άρα είσαι δεν έκανε τίποτα. Και άμα δεν κάνει τίποτα, μην πενεύεσαι μόνο σου. Να μην πενεύεσαι. Άμα όσοι πενεύονται δεν κάνουν τίποτα. Ναι. Αυτό είναι. Και άμα μπορεί να τους βάλεις. Α, ο Γιώργος μπορεί να έχει τις γκόμενες, αλλά. Όχι και η τρίτη να τον παντρευτεί, αυτό λίγο δεν το βρίσκει. Και αυτό μπάζει. Όλες οι ιστορίες λες μπάζουν, μάλιστα. Δεν ξέρω, ξέρω. Μάλιστα. Τώρα να ξέρουν οι τρεις γυναίκες οι ίδιες, μπορεί να είναι και φιλινάδες τώρα. Ξέρω εγώ τι. Α, φιλινάδες δεν νομίζω να ήταν, δεν θα μπορούσαν να ήταν και να ήταν, δεν θα συνέχισαν να είναι. Πόσοι ξέρει μία με την άλλη, για. Ξέρω έτσι, δεν είναι. Μάλιστα. Το θέμα, η συμβουλή σου ποια είναι, στα νέα παιδιά δηλαδή, πώς να φλερτάρουνε. Να φλερτάω να τη γυναίκα την πιάνεις εκείνη την ώρα και όταν είσαι σίγουρος. Στην ταβέρνα. Δεν ακολουθεύεις τον κόσμο τα κορίτσια. Έτσι. Γιατί άμα είναι αδερφή σου ή την κόρη σου και την κορυδέψει άλλος είναι καλά. Έτσι, σωστά σου. Τι σωστά, δεν. Έτσι. Μήπως λέω ψέματα. Όχι, σε καμία. Μάλιστα. Και ήθερα το Δευτέρι να το βάλεις σε ένα τραγούδι, να το αφήσεις να παίξει. Ναι. Και να του βάλεις όπου πατώ το πόδι μου και ρίξω τη ματιά μου. Ωραίο. Με τον πρόεδρο μου Τσαουσάκη. Ωραίο. Αυτό αν του ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Ωραία. Και το και το Γιουργάρα. Εντάξει. Λοιπόν. Έγινε. Φιλιά. Να με συγχωρούν. Φιλιά να με συγχωρούν αυτοί και οι δύο. Αυτά που είπα. Στην κυρά Μαρίκα είναι... τα φιλιά μας. Τσάω.
Κύριε Μαρίκα, δεν με ακούει τώρα. Αφού πήγε, άκουγε από μέσα. Υπόγειο, πήγε. Α, πήγε, εντάξει, έγινε. Ναι, γι' αυτό τα λέω και πέρα. Γιατί μπορεί να πάω και καμιά πάντα. Έτσι, σ' αγαπάμε. Τσάω, τσάω. Bye. Άντε, γεια. Άρα, ο μαγευτικό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λαγόρι μου, πού είσαι, πού είσαι, σήμερα έχουμε θέματα. Όλη την ώρα που σας ακούω τρώω. Α, εντάξει, ωραία, καλά κάνεις και συνοδεύεις, έτσι με ένα σνακ. Τι τρως? Από χθες το βράδυ πήρα κουκουρέτσι κρύο. Ναι. Πολύ ξανά το πίπερο τώρα. Λευκό κρασί. Για φλωρίνης και τις δίνω. Τις δίνεις, δεν έχεις κοιμηθεί το βράδυ, είσαι με τα κουκουρέτσια εκεί. Αγκαλιά. Χθες την νύχτα το πήρα. Αχα. Για να το φάω κρύο σήμερα το πρωί, καταλάβει. Κρύο είναι πιο καλό το κοκορέτσι. Για μένα, κατά μένα, ναι. Μάλιστα. Ξέρεις καμιά συνταγή τα κοκορέτσια, γιατί είχα ακούσει κάπου ότι τα κοκορέτσια, το κοκορετσάκι, πρέπει να τα αφήνεις και λίγο άπλυτο το τεντεράκι του. Όχι, όχι, όχι. Όχι, Δύο φορές και από την είναι γυρισμένο τέντερο να είναι. Αχα, ναι, είσαι εσύ. Βάζουμε ένα σκυλό μέσα και το γυρνάμε λίγο. Σαν την κασέτα που κάναμε παλιά, με τον Μπίκ. Μας ακούν τώρα και οι νέες γενιές που δεν ξέρουν τι είναι η κασέτα, βέβαια, από την άλλη, και πρέπει να το εξηγούμε και αυτό. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα μάθουν. Αλλά το κοκορέτσι ξέρουν τι είναι. Ναι. Πολύ ωραίο πρωινό. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αποχής από το κρέας. Ναι. Τι έχεις να συμβουλέψεις εδώ στους φίλους τους ερωτιάριδες? Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έτσι. Στην ταβέρνα ερωτοτροπούμε κατά τον φίλο μας στο Χαραλάμπη. Μόνο άντρες πάνε εκεί πέρα. Μόνο άντρες, δεν είναι γυναίκες στην ταβέρνα, σας απαγορεύεται? Όχι, δεν έχω, δεν απαγορεύεται. Μόνο άντρες πάνε. Πού να μας ακολουθήσουν στις ταβέρνες, Μάλιστα. Μα ωραία. Έγινε. Okay, σε ευχαριστούμε, φίλια. Τσάω, τσάω, τσάω. Δεν ήθελε να επεκταθεί ο φίλος μας ο Δημήτρης, ήθελε να εστιάσει μόνο στο καθαρό γαστριμαρχικό κομμάτι της ιστορίας, το ότι τρώμε το πρωινό. Χθεσινό κοκορετσάκι για σήμερα είναι η πρόταση του λόγου, επειδή ωραίο, ελαφρύ, πρωινό, πρωινό έδεσμα. Super food. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, παπί. Λαγόρι μου. Είχα πει 7 και 4 θα πάρω τηλέφωνο. Ναι, ναι, λοιπόν, είχες πει όλες τις προηγούμενες φορές που είδα να μην πάρεις ότι θα πάρεις 7 και 4. Μάλιστα, δικαίωσες. Ναι. Με την Ελβετία και γενικά με ανθρώπους που μένουν σε μια χώρα. Έλα, μην αρχίσουμε, λέγε. Θα το πω αυτό. Σε μια χώρα η οποία ήταν ουδέτερη ενάντια στο Χίτλερ. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καμία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Με ουδέτερους δεν μιλάω. Μάλιστα, ναι. Πάμε παρακάτω. Με ουδέτερους δεν μιλάω. Εντάξει, ναι, ωραία. Άντε, και για. Γενικά αυτοί που έχουν πολλές τράπεζες. Ναι. Δεν μιλάω. Ναι, μη μιλάς. Λοιπόν, τώρα, έχω να αφιερώσω. Κι εγώ είμαι ουδέτερος, δεν είμαι καμία ομάδα. Γιατί μιλάς μαζί μου? Εσύ είσαι πασεραϊκός και άνταψο πια. Εντάξει, σωστό γι' αυτό. Τι είναι αυτό, τι παίζει από πίσω? Λοιπόν, παρή. Ναι. Ακούω Αΐσα από τον Κεφτάλη. Αυτός είναι Αιγύπτιος, είναι πολύ ωραίος. Αιγύπτιος σαν τον Ουάρντα. Στην Αλεξάνδρεια εκεί. Ποιος του Ουάρντα τώρα, εδώ μιλάμε για την καμπάνα. Έτσι. Ναι. Ριβάλτο λίγη μπάλα. Πάμε στο Ριβάλτο λίγη μπάλα. Στην καμπάλα. Τώρα τι μου λες τώρα για τα λιμά. Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε, τα είπες όλα. Είπες θα πάρεις 7 και 4 και δεν μας λες τίποτα, ας πούμε. Με βάζεις από πίσω τραγουδάκια, λες και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τραγουδάκια. Έχω να πω, μπάμπι, άκουσε με λίγο. Ναι, δεν λες. Ναι, λοιπόν, τα αρώματα ανταλλάσσονται όταν έρχεσαι σε γυμνή επαφή το ένα σώμα με το άλλο. Κατάλαβες, όταν μπαίνεις μέσα δηλαδή, όταν κάνεις το penetration, τη διείσδυση. Μέλα βρε τώρα πρωί πρωί και εσύ να πούμε. Φίλο να βάλεις μέσα μυρίζει. Μάλιστα, ωραία. Αλλά στον παππού εκεί ο... Έλα βρε, θα σε κόψω, θα σε κόψω. Τώρα και κάτι άλλο. Θα μιλάω σοβαρά. Ναι, σοβαρά μιλάω. Για μιλάω. Ναι, ναι, δεν θα. Ναι, σε κόβω, σε κόβω. Είπαμε να μιλάμε σοβαρά εδώ πέρα. Έχουμε θίγουμε ζητήματα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, αγόρι μου. Μας κούρασε αυτό ο Λεφίλ. Καλά το πήγε στην αρχή, τώρα μας το χάλασε. Δεν το βγάζεις γραμμή, αλλιώς. Από αυτό ξεκίνησε ένα θέμα όμως. Έλεος. Για μια ερωτική βραδιά. Τι ρηρήρη που λέει το τραγούδι. Μου χάρισε στρελή η καρδιά. Κοίτα σκαφνικά. Τα πολλά λόγια είναι φτωχά, να μην το πιστεύεις. Έτσι. Λες, μου λένε πολλά κεράσια, μικρό καλάθι. Δηλαδή, δεν μιλάμε, μόνο πράττουμε. Ναι. Έτσι. Μ' αρέσει. Αυτή είναι η συμβουλή. Στάνει γιατί μας ακούν και νέα και παιδιά τώρα που προσπαθούν να εισέλθουν γι' αυτά. Στον στίβο της ζωής.
να πάρει τον ασκητή τηλέφωνο να μιλήσουμε. Εδώ έχουμε τον ασκητά εμείς ενίοτε. Μήπως βοηθήσει. Ας πάρει και αυτό στο πτυχίο του κάποτε. Μετά να έρθει να μιλήσει. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Σε χαιρετούμε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο εξ Αμερικής ορμόμενος. Μας γράφει στις ταβέρνες και στα χαμετυπία την άγγιξε το impulse. Για τους παλαιότερους που είναι καταπληκτική διαφήμιση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τι έγινε? Οπ, καλώς τον. Έχει γεμίσει οι παπατζίδες εκπομπή. Παπατζίδες λες, δώσε εδώ τα φώτα σου. Ναι, είχαμε τον Κρις. Τώρα έχουμε και τον άλλο τον Γαμπουτζή. Μάλιστα. Τι θεωρείς από όλα όσα είπε, δεν είναι αληθινά δηλαδή? Δεν λένε ποτέ αλήθεια αυτή. Δεν λένε, δεν είχε ποτέ επιτυχία δηλαδή ο φίλος μου. Ναι, ότι κινείται ας πούμε τώρα. Όχι, ότι κινείται. Άσερε τώρα. Δεν έχω ξαναπεί αυτοί, άμα πούν αλήθεια, πάνε σπίτι και κλαίνε. Μάλιστα, μάλιστα. Ποιο είναι ο τρόπος. Ναι, για άλλους εραστές δεν θα μιλήσω. Όχι, αλλά ρε πάτη, είχα έπειρο ρε αγόρι μου. Ναι, παρακαλώ. Με εξέπληξη αρνητικά. Να ακούσω που εσφαλά. Δηλαδή ρε φίλε, θα έρθει στην ταβέρνα, θα έχει μπροστά σου τα μπριζόλια, τις ιστορίες αυτά. Εκεί θα ερωτοτροπείς. Ποιες γυναίκες τώρα θα είσαι εκεί? Γιατί με τις γυναίκες δεν θα ερωτοτροπείς? Μαζί δεν μοιράζεσαι δηλαδή το φαΐ σου? Όχι ρε σε λέω. Κοίταξε μου. Ναι. Να σε πειράξει η γυναίκα το φαγητό και το κινητό είναι αιτία χωρισμού. Λες Καζούς Μπέλ. Γιατί το φαΐ. Τι λες ρε φίλε, όπως με μερικές βγαίνεις πρώτη φορά και σε λέγω θα φάω σαλάτα. Ναι, όχι. Αφού έχουν καταναλώσει στο σπίτι και έχουν καταναλώσει. Θέλουμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας να ερωτοτροπεί με το φαγητό. Και μόλις σε φέρει το δικό στο φαΐ εκεί μπροστά, σε ρωτάξεις, είναι καλό να μην σε νοιάζει. Μάπα, είναι μπάμιες. Να μην σε νοιάζει. Εγώ για άλλες παραγγελίες δεν θα μιλήσω. Έτσι, μάλιστα. Και για άλλες ομάδες σήμερα δεν θα μιλήσω. Ας αυτοί οι καημένοι άστρες, τη μοίρα τους. Ναι, στη μοίρα, το τους. Στη μοίρα του πρωταθλήματος και του double. Άστρες να κοινά κλέβονται. Λίτερε, ποιος είσαι, άμα είναι πάλι ο Λευτέρης. Εκεί ναι. Φιλιά, τσάω, τσάω. Και να ετοιμαζόμαστε. Σήμερα η εκπομπή είναι προήμιο για την αυριανή ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ταυτόχρονα, να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας. Θα βιώσουμε μεγαλεία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έχει δίκιο ο κύριος από την Ελβετία, έχουν δίκιο και οι προηγούμενοι. Εγώ δεν έκανα τίποτα, όλα ήταν χειροποίητα και τα είδα στο όνειρό μου. Μάλιστα. Εγώ σε πιστεύω, Λευτέρη μου. Εγώ σε πιστεύω, τελείως, αφού σε πιστεύω εγώ. Αφιερώνω το Seize the Day, ναι, το άδρασε τη μέρα, από το κύκλο των χαμένων ποιητών. Αύριο αυτό, αύριο αυτό. Και τώρα όλα ένα ψέμα, ρε φίλε. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Όλα ψέμα, όλα. Σαν λουλούδι. Οχ, να βγάλουμε και τον Ταλκά μέσα μας, αυτό το άχα. Κατά τα άλλα, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, όσον αφορά και την αθλητική, την επικαιρότητα, πολύ λίγα τα πραγματάκια για αυτήν την εβδομάδα. Ισχνή η δραστηριότητα. Έχουμε τους αγώνες των εθνικών ομάδων το Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη ξεκινάνε. Απ' άκρη σ' άκρη στον πλανήτη Γη, λίγα μπασκετάκια. Μόνο έτσι για να κούτσο ασχοληθούμε. Είναι η εβδομάδα όμως των διπλών παιχνιδιών στη Euroliga. Χθες τα αποτελέσματα: Ανατολού Εφές, Τσέσεκα Μόσχας 78-80, Φενέρμπαχτσε Μπούντουσνος 76-67, Ολυμπιακός Μπάγερ 89-69. Άνετη επικράτηση για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί όμως που το γεγονός του παιχνιδιού, της αγωνιστικής, δεν ξέρω τι είναι, τα δημοσιεύματα που κάναν την εμφάνισή τους, ότι η Μπάγερ μονάχου αποχώρησε από το γήπεδο μετά το τέλος της συνάντησης, γιατί δεν υπήρχε ζεστό νερό στο ΣΕΒ για να κάνουν μπάνιο οι παίχτες και τα μέλη της ομάδας. Επέστρεψαν λέει στα αποδυτήρια κανονικά για το σύνηθες ντουζ,
Όμως ανακάλυψαν πως έπρεπε να περιμένουν για να έρθει το ζεστό νερό. Δεν άναψαν τους θερμοσύφωνες. Το ζεστό νερό, λέει, αργεί στα αποδυτήρια των φιλοξενωμένων στο σεφ. Γενικά δηλαδή υπάρχει αυτό το θέμα. Και πώς μπορεί να αργεί μόνο στα αποδυτήρια των φιλοξενημένων. Και γι' αυτό κάποιοι παίκτες της Μπάγκερ προτίμησαν να κάνουν ντους στο ξενοδοχείο με την ησυχία τους. Άλλωστε, λέει, η αποστολή του Βαβαρούν πετούσε, πετάει από την Αθήνα το πρωί και είχαν όλο το περιθώριο οι φίλοι μας οι Γερμανοί να απολαύσουν, να πάρουν το μπάνιο τους. Καθυστερεί, λέει, το ζεστό νερό στα αποδυτήρια των φιλοξενημένων. Αυτό πραγματικά κι αν είναι είδηση. Και Μπαρσελόνα Γκραν Κανάρια 93-64. Σήμερα το προγραμματάκι περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Νταρουσάφακα Κίμκι, Παναθηναϊκός Μπασκόνια μέσα σε κλίμα πένθους από την χθεσινή απώλεια του Θανάση Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα 80 πόσα του χρόνια. Πλήρης ημερών, όπως ήθιστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ταλαιπωρούνται και από προβλήματα υγείας. Ένας από τους τελευταίους παράγοντες γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού, με την έννοια που είχαμε έτσι την παραδοσιακή στο μυαλό μας. Ο οποίος Θανάσης Γιαννακόπουλος έχει γενικότερης αποδοχής από όλο τον κόσμο. Είδαμε ότι όλες οι ομάδες τον αποχαιρέτησαν και ενός λεπτού συγγήχθες και στο σεφ, όπως καθιερώθηκε από την Euroliga. Και τα μηνύματα που λάβανε ότι ανεξαρτήτου των παδικών και γηπαιδικών κοντρών, όλοι αναγνώριζαν την αγάπη ενός ανθρώπου προς την ομάδα του και τα εκατομμύρια που κατέβαλε, πολλές φορές χωρίς αντίκρισμα σε κάποιες των περιπτώσεων. Μακάμπι Τελ Αβίβ Ζαλγκίρις Κάουνας και Ρεάλ Μαδρίτης Μιλάνο είναι τα σημερινά παιχνίδια της Euroleague. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Και τελειώνω. Ναι. Δεν θα σε πάω στο Μαρακές. Θα κάτσω σπίτι να σου μαγειρέψω φακές. Έτσι, και τι... μέχρι να φτάσεις στη δική μου πόρτα θα σου έχω βράσει και λίγα χόρτα. Τίποτα δεν πέφτει κάτω. Εμείς εδώ θα κάνουμε penetration κέτσι. Και ο Μίτσος από τη Βέρεια θα τρώει κοκορέτσι. Έτσι. Και έτσι, για όσους αμφισβήτησαν αν έκανα μελέ, ένα έχω μόνο να σας πω, φίλοι μου. Ιμπολελέ. Είσαι τεράστιος. Πού το θυμίζω. Ιμπολελέ. Τελειώσαμε, κύριε. Φιλιά, τελειώσαμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μπορούμε να κλείσουμε και την εκπομπή, νομίζω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αντί. Παρακαλώ. Νομίζω ότι παίρνεις τους στίχους και τους κάνεις τραγουδάκι. Ναι, αυτό συλλέγουμε. Θα τους μετουσιώσω, ας πούμε, σε πνευματική δημιουργία, μουσική. Γιατί αύριο έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Προετοιμαζόμαστε. Έτσι. Ναι. Τεράστιος Γιαννακόπουλος, Θανάσης και αυτός. Μεγάλο respect από όλο το... Ναι. Από όλο τον κόσμο, βεβαίως. Πραγματικά, κυριολεκτικά μάλλον, πήρα τον Παναθηναϊκό από την αφάνεια και τον κάνει ένα top club πανευρωπαϊκά. Και ποτέ χωρίς αντίκριση να πάμε, γιατί στο μπάσκετ δεν έχει, τα έσοδα είναι μηδαμινά. Ναι, εντάξει, πήγε το ψυχολογικό, υπήρχε το αντίκρισμα της δόξας και, ναι, εντάξει, εντάξει, και άλλος αντικτυπούς. Και η αγνή αγάπη για το... Ναι, αγνή. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ας πούμε, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται γενικότερα στον χώρο του αθλητισμού έχουν κάποιο είδους άλλες απολαύες και συναλλαγές. Εντάξει, μπορεί να χάνουν από τις ομάδες, κάπου αλλού κερδίζουν. Αλλά εν προκειμένου, εντάξει, δεν πάβει να εφίσταται, ας πούμε, το στοιχείο της αγάπης, αυτό που λες, της αγνής. Χωρίς, ας πούμε, βιοπραγής, χωρίς τέτοια, εντάξει. Χωρίς ποδόσφαιρο δύο εβδομάδες θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τύπο. Δεν κρατιέστε, Δεν θα περνάνε δύο εβδομάδες σε τίποτα. Mm-hmm. Τώρα για τους φίλους οδηγούς, πάρα πολύ ομίχλη ανατολικά μέχρι και το κόσμος. Mm-hmm. Μετά το κόσμος καθαρίζει, ο περιφερειακός είναι σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Αλλά από το Δερβαίνι και μετά πάλι έχει πολύ πυκνή ομίχλη, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μάλιστα, καλά κάνεις και μας ενημερώνεις, γιατί διαβάσαμε το δελτίο καιρού την πρόγνωση που λέγεται ότι θα υπάρχει περιορισμένη ορατότητα, αλλά εσύ μας τη μεταφέρεις επί του πρακτέου στην πραγματικότητα. Έχει πραγματικά πυκνή ομίχλη και θέλει προσοχή, αποστάσεις και συγκέντρωση. Μάλιστα, ναι, γιατί και γίνανε χθες διάφορα στον περιφερειακό, ένα πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Το έμαθα, είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Είναι το τίμημα να οδηγάς μια μηχανή, ας πούμε.
Μάλιστα. Και είναι βαρύ πολλές φορές. Ωραία, ας μην το βαρύνουμε κι εμείς κι άλλο. Απλά αυτό καλά κάνεις και επισημαίνεις την προσοχή. Έτσι. Στους δρόμους. Το νου του. Το νου του. Το έτσι. Να είσαι καλά, φιλιά. Τσαο, τσαο, τσαο. Πόσο σημασία έχουν τα λόγια από ένα επαγγελματία που όλοι μερείς και όλοι νυχτείς, όλοι οι επαγγελματίες θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και πολλά μπορεί να λέγονται για τους επαγγελματίες, αλλά αν παρατηρήσετε, πολύ λίγες φορές είναι εμπλεκόμενοι σε ατυχήματα, σε σχέση ας πούμε με το εύρος των ατυχημάτων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Είμαστε περίφημα. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις, Μπάμπη, ότι στο ποδόσφαιρο οι παράγοντες αυτοί βγάζουν κέρδος, δηλαδή? Κέρδος ενδεχομένως από παράπλευρες, έτσι. Μπράβο. Καθε αυτό από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Αυτό που λέγαμε επενδυτής, που δεν υφίσταται σαν έννοια στην Ελλάδα, δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, το πιάσεις από τη σωστή πλευρά και έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσο γίνεται αυτό, δηλαδή δεν έχεις καλό ποδόσφαιρο, δεν έχεις καλό πρωτάθλημα, τόσο δεν θα έρχονται και οι παιδιτές. Αν κάποια στιγμή φτιάξουμε κάτι, νοικοκυρέψουμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν θέλει τίποτα, μόνο νοικοκύρεμα θέλει το όλο πράγμα. Το πρωτάθλημα μας. Κατάξτε, το νοικοκύρεμα δεν πρόκειται να επέλθει σχεδόν ποτέ, το λέω έτσι πολύ βαριά, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι ένα μέσο χειραγώγησης μαζών, είναι ένα μέσο στο οποίο ασκούνται πολιτικές επιρροές και είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Το βλέπουμε, ας πούμε, συχνά πυκνά πως οι λεγόμενοι παράγοντες το χρησιμοποιούν ως όχημα για να εξυπηρετούν τα δικά τους τα συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό, φίλε μου, είναι το μεγάλο αγκάθι για μένα που η πολιτική με όμικρον ιώτα. Βλέπουμε σχάτος, ας πούμε, μεγαλομέτοχος, ξέρω εγώ, παένα είναι και μεγαλομέτοχος κόμματος. Λοιπόν, αυτό είναι το... Μπάμπη, ναι. Να πω τσακα τσακα ένα νεκουτάκι λίγο. Βεβαίως, να το σπάσουμε, ναι. Λοιπόν, πάει ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας. Μπορώ να το πω και στα ποντιακά, αλλά να το καταλάβετε, καλύτερα να το καταλάβουμε, ναι. Λοιπόν, πάει ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας στη ζούγκλα για σαφάρι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Το βράδυ, ξέρω εγώ, στήσαν τη σκηνή τους, ξέρω εγώ, τέλει, έπεσαν να κοιμηθούν. Κάποια στιγμή ο Γιωρίκας ήθελε να κάνει την ανάγκη, ήθελε να κατουρίσει, να το πω έτσι. Σηκώθηκε, που λες, και πήγε για την ανάγκη του. Πετάγεται ένα φίδι, τσάκι του τσιμπάει το πουλί. Μάλιστα. Αλαβιασμένο, ξέρω εγώ, τρελαμένος, τρέχει μέσα στο Κωστίκα, το λέει: Κωστίκα, λέει, πάρε γρήγορα στο γιατρό αυτό και αυτό, με τσίπησε ένα φίδι το. Ναι. Παίρνει αυτό τηλέφωνο το γιατρό, το λέει: γιατρό, κοίταξε ο Γιωρίκας αυτό και αυτό. Τι πρέπει να κάνω, το λέει, εμείς για να μην έχουμε τέτοια. Το λέει ο γιατρός: ρούφα φτύσε, ρούφα φτύσε. Ναι. Και πάει στο. Μέσα στο Γιωρίκα στη σκηνή και το λέει: Γιωρίκα, τι είπε ο γιατρός, τίποτα, θα πεθάνει. Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μια και είναι και σήμερα Παγκόσμιο Μέρο Πουργητιού, ένα ανεκδοτάκι για τα πουλιά που βάλλονται, ας πούμε, και απειλούνται γενικότερα από την παρέμβαση του ανθρώπου. Κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής, κοινωνικό ανέκδοτο. Λοιπόν, είναι 7:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε δυνατοί και μάχημοι για τον ντεμαρά της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στον λόγο, επειδή στον Λίμπερα 107,4 πήγα να κάνω σαρδάμ στη συχνότητά μας. Ξέρω, έχω κάνει και σαρδάμ μέχρι και στο ονοματεπώνυμό μου. Γιατί όχι εξάλλου. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που τώρα συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Τι έχασε, πού να σας τα λέμε. 2-31-0-2-7 και 3 οκτάρια. Και όποιος θα καταλάβει, θα καταλάβει το τι θα συμβεί μέχρι το τέλος της εκπομπής. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Και εκεί, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, κύριε Μπαμπή. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί έχω γραμμές. Εδώ καίγεται το. Γρήγορα θα πω ένα ανέκδοτο. Ήταν ένας ανατολικογερμανός, ναι, ο οποίος ήταν ξυλουργός. Ήταν και ένας Ρώσος, ο οποίος ήταν σεφ. Ναι. Αυτοί γνωριστήκανε στο Ανατολικό Βερολίνο, δεν είχε πέσει το τείχος. Ναι. Λένε, δεν πάμε στην Αφρική, τότε ήταν το Apartheid, δεν είχε έρθει ο Μαντέλα. Να πάμε προς τα εκεί, λέει, προς την Αφρική, κοντά στην Νότια Αφρική, έχει διαμάδια.
Επειδή ή στην Νότια Αφρική θα πάμε τέλος πάντων, να πάρουμε τα μάτια να κάνουμε τη ζωή μας, να παντρευτούμε και πολλές γυναίκες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ωραία. Αλλά πώς θα φεύγανε τώρα από το Ανατολικό Βερολίνο, δεν είχε, πρέπει να πάνε στο Δυτικό. Ναι. Πάνε στο Δυτικό το Βερολίνο, τους βλέπει και ένας παγωτατζής Έλληνας. Πόντις πρέπει να ήταν αυτός, δεν ξέρω τώρα, μπορεί. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Καλύτερη αφήγηση ανεπιθέτου. Ακούει τη συνομιλία ότι κάτι πάνε για Αφρική και τέτοια. Λέει, θα έρθω κι εγώ μαζί σας, Μάγκες και τα λοιπά. Τους πάει στο αεροδρόμιο εκεί στο, δεν ξέρω, το Τέγκελ είναι το Σένεφελ. Δεν ξέρεις πάνε, δεν ξέρεις το άλλο. Ναι, έχει 2-3 αεροδρόμια το Βερολίνο. Το τρίτο αεροδρόμιο δεν το φτιάξει ακόμα. Τι ανέκδοτο είναι αυτό, ναι. Τρίτο αεροδρόμιο το φτιάχνει ακόμα η Μέρκελ. Τέλος πάντων. Θέλει να φύγει λοιπόν από, από το Βερολίνο, παίρνει το αεροπλάνο Μπάμπη και δυστυχώς το αεροπλάνο όπως το άλλο το 737 της Boeing, δεν ξέρω αν ήταν Boeing. Πάλι δεν ξέρεις, μάλιστα. Έχ, το αεροπλάνο έπεσε. Ναι. Αυτοί σώθηκαν, ήταν οι τρεις που σώθηκαν. Ναι. Αλλά για κακή τους τύχη εκεί που σώθηκαν, οι φιλοί ήταν ανθρωποφάγοι. Ναι. Τι πιάνει τώρα ο φύλαρχος Μπάμπη και τους λέει, μάγκες, λέει εδώ που ήρθατε, είμαστε ανθρωποφάγοι, όπως καταλαβαίνετε, λέει, θα σας φάμε. Επειδή δεν θέλουμε να σας βάλουμε λέει στις κατσαρόλες και αυτά, ναι, θα μας πείτε λέει τι επάγγελμα κάνετε και αναλόγως λέει το επάγγελμα που κάνετε στη ζωή σας, θα σας κόψουμε το γενετικό σας μόριο λέει και αναλόγως λέει θα πάει έτσι, μετά θα μπείτε στην κατσαρόλα λέει για να μην νιώσετε πόνο. Ναι. Δηλαδή θα σας εγκλήσουμε. Ναι, 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 συνέχισε. Λοιπόν, ρωτάει λοιπόν τον Ανατολικό Γερμανό. Λέει, παιδί μου, λέει, τι δουλειά κάνει στη ζωή σου. Εγώ λέει, ξυλουργός είμαι. Παίρνουν εκεί κάτι ξύλα, είχαν, ξέρω εγώ, του κάνουν το γενικό μόριο, ξέρω εγώ, έτσι όπως το κάνανε. Αυτός έσβησε, αναισθητοποιήθηκε, τον βάλανε στην κατσαρόλα, τον φάγανε. Πάνε στο Ρώσο να πούμε, του λέει, παιδί μου, στη ζωή σου τι δουλειά κάνει. Εγώ σεφ είμαι, λέει. Ναι. Λέει, εσύ μεγάλη τώρα που είσαι σεφ, θα σε βάλουμε, λέει, κατευθείαν στην κατσαρόλα. Ναι. Δεν μπορούμε να σε κάνουμε αναισθητοποίηση. Ναι. Πάνε και στον Έλληνα, ο Έλληνας ήταν χαλαρός. Ναι. Δεν φοβότανε, παιδί. Έτσι, λένε, ποτέ δεν φοβάται ο Έλληνας. Ναι, του λένε, ρε φίλε, λέει, εσύ τι δουλειά κάνεις και είσαι τόσο χαλαρός. Λέει, εγώ ρε παιδιά, παγωτατζής είμαι, γλύψε το μέχρι να λιώσει. Μάλιστα, έπρεπε να το φανταστώ, έπρεπε να φανταστώ το τέλος. Μάθαμε τουλάχιστον για τα τρία αεροδρόμια της Γερμανίας και του Βερολίνου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έπεσε η γραμμούλα, λογικό ήταν. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα, μας περίμενε. Σ' αγαπάω, αγόρι μου. Σε γουστάρω και γουστάρω και πολύ σουβλάκι θα φάω για πάρτι σου. Έτσι, έτσι, για μας, για το λόγο επειδή, για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό, αγόρι μου. Έτσι. Τι θα γίνει με αυτό, να είμαι στην αναμονή. Ναι, και εγώ περίμενα ότι θα ακούσουμε λίγο κάτι, να ευθυμίσουμε, να γελάσουμε, αλλά πέσαν όλες οι γραμμές. Πολύ σουβλάκι ο άτιμος θα φάω για πάρτι. Έτσι, έτσι, έτσι. Βγήκε φίλος ακροατής για να σε ενημερώσω και είπε, ναι, ότι έφαγε 7 σάντουιτς. Αποκλείεται, τον άκουσα. Τον άκουσα. Τον άκουσες. Τον άκουσες. Εγώ τα ακούω, κοίταξε. Βέρεσε. Σαν ο Μιχάλης ο Αθηναίος, τώρα θα γίνω Αθηναίος, το λέω από τώρα. Δεν θέλω τέτοιο. Δεν θέλω τέτοιο. Και εισαγγελέας, θα παρεμβαίνω, θα ακούω. Ναι, όχι, όχι Αθηναίος. Όλη την ομάδα. Μη λες Αθηναίος. Καλημέρα το Αράο το Βέλγιο. Μη λες Αθηναίος, όμως με πληγώνεις. Δεν μπορεί να φας 6 σάντουιτς. Δεν μπορείς. Δεν τρώγονται. Πρέπει να έχεις, μη φάει 2 μέρες, δηλαδή να έχεις λίγο νερό και βρισκόταν. Θα το κάνουμε το challenge. Μιχάλης, όποτε θέλει. Φωτιάδης, ένα δύο πάνω. Το κάνω εγώ. Ξανατρώσω 6 σάντουιτς δηλαδή. Μάλιστα. Ξέρεις πόσο καιρό έχω να φάω τώρα δηλαδή. 2 μήνες. 2 μήνες έχεις να φας. Ναι, παρόλο που τον έχω εδώ δίπλα με αυτόν εδώ. Έχεις την πηγή. Εδώ δίπλα, εδώ ξέρεις ποιος. Ναι, 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 ναι. Εδώ σε μένα στο χωριό, δεν τρώω. Έρχονται τα σουβλάκια, περνάνε. Και εγώ τίποτα. Περνάνε τα σουβλάκια. Τι έγινε και με τα σουβλάκια που έτρωγα. Τα σουβλάκια, πάμε και καμιά δεκαριά σουβλάκια να φάμε. Τα λοκιώτικα. Ωραία, θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε αυτό. Πήρα στο Messenger, δεν απαντούσε. Πώς θα απαντήσεις στο Messenger, αφού με εκπομπή. Εντάξει, ήταν το κενό που έχεις. Χαλάρο, Λευτέρη. Πιο χαλάρα. Πιο χαλάρα. Μάλιστα. Εδώ προκαλείς, όπως λέει και ο Μουτσινάς, προκαλείς το φίλο μας τον Παύλο σε μια σουβλακομαχία δηλαδή. Ναι. Δεν θα μπορέσει να τα φάει. Άκουσε λέω,
στο πόση. Δεν είναι, έχει μέσα το γύρο το τέτοιο καρπουσιμένο. Θα βάλει και τις πατάτες που είναι μέσα. Μου άνοιξε όρεξη τώρα. Θα βάλει και την πίτα που είναι, ξέρω εγώ. Αλλά κρεμμύδια δεν τρώω. Έχουν να φάω κρεμμύδια. Όχι, όχι. Δεν τρώω, γιατί δεν τρώω κρεμμύδια. Γιατί δεν τρώω κρεμμύδια. Ναι, και τη ροσαλάτα. Μάλιστα, το μάτα. Μόλις έχει φύγει το παιδί. Μάλιστα, μα έκανε και την παραγγελία. Ένα δεν θυμάμαι τώρα που είχε απλώσει ένα να κάνει διαφήμιση, ξέρω εγώ. Είχε απλώσει καμιά πενταριά σάντους. Τα έχει βάλει πάνω στο μπάγκο για να δείξει εγώ τα σάντους, τα γίγας που έχει αυτός. Ναι. Σε ένα γυράδικο. Λέω τώρα, τα έξι τα τρώρε από αυτά εδώ. Είπα, ναι, μένουνε, τα έξι τα τρώω. Μένουνε πόσες, πόσα σουβλάκια μετά. Καμιά, πόσα είναι, καμιά 46. Μάλιστα, ωραία. 45. Τα υπόλοιπα. Έτσι, θα το κάνουμε. Θα σου πω και το άλλο. Για πες και το άλλο, ναι. Κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση. Περνάει να περάσουν οι μέρες. Ναι. Θα με πεις πότε να έρθω έτσι να κάνω μια. Πότε θες, όποτε θες τώρα. Όμως που δεν. Όποτε θες, αύριο έρχεσαι. Έρχομαι. Αύριο λοιπόν. Έγινε. Όχι. Αυτό. Την Παρασκευή. Θα έρθω με τα στρατηγικά μου. Για να με δεις και πώς ήμουν και η εθνοφύλακα. Όποτε θες. Έλα όποτε θες. Έτσι κι αλλιώς τώρα δεν έχει και παιχνίδια, είναι πιο χαλαρές οι μέρες. Εντάξει, κοίταξε, έχει και την εθνική τώρα. Ποιος ασχολείται με την εθνική, μωρέ, τώρα σιγά. Εντάξει, πρέπει να είναι και αυτή μέσα. Να είναι και αυτή μέσα. Όλα θα τα πούμε. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά. Καλημέρα. Το challenge. 6 σαντουίτς μπορεί να τα φάει κανείς. Για να δούμε, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα. Κατοφόρη στο τηλέφωνο. Τι να κάνεις, εδώ βγαίνουν ο κόσμος, ο λαός. Ξέχασα να πω, ρε. Τι. Να πω χρόνια καλά σε ένα αδερφό Αριανάκη, τον Γιουργάκη. Να τον πεις, βεβαίως. Και καλημέρα στο celebrity οδηγό. Μας ακούνε. Ναι, το βάλει ακόμα. Είναι δυνατόν να μην ακούνε, ρε. Έτσι. Όλο το κρατήριο. Χρόνια πολλά και από εμάς. Άντε, γεια. Φιλιά. Στα αδέρφια μας, ανεξαρτήτου ομάδων, είναι αδέρφια πρωινοί συμπαραστάτες μας. Εκούσει και ακούσει. Δεν είναι μόνο ο κόσμος που βγαίνει στις γραμμές, δεν είναι αυτό κριτήριο. Δεν αποτελεί μάλλον το μοναδικό κριτήριο. Υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, παπί μου. Καλώς τον. Καλημέρα στην αγάπη μου τον Μιχάλη. Τον δίνω την καλημέρα του. Τον θέλω live τον αγώνα με Skype ανοιχτά. Δεν ξέρω αυτή την τεχνολογία, εσύ την ξέρεις. Skype ανοιχτά θέλω τέτοια. Στο στούντιο η κόντρα. Κανονικά. Θα βρωμάει εδώ για 16 μέρες. Δεν θα ερίζει το χώρο. Βάλει 20 μέρες τουλάχιστον τόσο. Αλλά εντάξει, δεν τρώει κρεμμύδι, οπότε θα έχουμε λιγότερο. Αυτό βοηθάει και το κατάλαβες. Χωρίς κρεμμύδι θα είναι. Χωρίς κρεμμύδι. Και το γνήσιο είναι με τζατζίκι, να το ξέρεις. Το γνήσιο, κάτσε αυτό το τρώνε η Αθηναίοι το τζατζίκι. Γιατί. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ ακόμα και σήμερα το παραγγέλνω. Γιατί? Γιατί είναι το γνήσιο, επειδή το έχουν οι Αθηναίοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, γιατί το λες αυτό, γιατί παλιά μουστάρδες κέτσα πήγε από παλιά. Δεν είχε από παλιά. Ρώτα, αφού με τζατζίκι το τρώγαμε. Το τρώγαμε και στη Θεσσαλονίκη με τζατζίκι, δηλαδή. Βέβαια, πώς. Αυτό είναι αποκάλυψη που δεν μας συμφέρει. Μάλιστα. Δεν συμφέρει. Και ένα άλλο λίγο θέλω, ξέρεις τι θέλω να πω. Κλείνω από αύριο, άμα θα είναι ο Μιχάλης στο στούντιο, κλείνω από τώρα γύρω στις 7 και 4, 7 και 20. Αυτό το λέω για το Λευτέρι. Θα πάρω εγώ, έτσι, σε παρακαλώ. Ρεζερβέ. Έχετε κάνει κράτηση, ναι. Τηλέφωνο, Μπάμπη, γράψτε μου εκεί πέρα. Κρατάω κράτηση 7 και 4 με 7 και 20 αύριο. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσα άτομα. Είμαστε κανένα 2-3. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Τηλέφωνο κρατήσεων για παρεμβάσεις στην εκπομπή μας. 2-31-0-287 και 3-8. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μιχάλη, επειδή σε έχω και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι σε έχω, το κάνω πιο δύσκολο τα challenge. Τα μισά πίτα, τα μισά ψωμάκι. Εγώ θα τα φάω όλα με ψωμάκι και τα 7. Με ψωμάκι θα τα φάω. Εσύ φάτα με πίτα. Σκληρό. Άμα είσαι μάγκας, φάει τα 3 πρώτα με ψωμάκι και τα άλλα 3 με πίτα. Ή όπως θες. 3 πίτα, 3 ψωμάκι. Μάλιστα. Εγώ θα τα φάω όλα με ψωμάκι και τα 7. Πρέπει να γίνει αυτό το challenge. Μπάμπη, και χρονικά θα τελειώσω τα 7. Θα ζητήσω και 8 και αυτός ακόμα θα τρώει το 5. Μεγάλη πρόκληση. Μιχάλη. Σου μιλάω για πολύ σίγουρος. Άστα, αγόρι μου, Πάσχα θα κάνω μόνος μου φέτος. Ένα αρνί για μένα. Οι άλλοι τα υπόλοιπα θα δικά. Άστο, Μιχάλη. Να δούμε ποιος θα μας τα χορηγήσει, βέβαια.
Είναι και αυτό το θέμα. Θα πάμε εκεί στην Μποσταρή να κάνουμε και live, να φέρουμε κανάλια, κάμερες. Ναι. Λοιπόν, φωνάζει το Ιπποκράτιο παρακάτω, δίπλα κοντά. Είναι, ναι. Θα έχουμε και πρώτες βοήθειες. Να μην πας τίποτα ο Μιχάλη. Γιατί εγώ δεν παθαίνω. Μάλιστα. Και ένα στιχάκι. Βεβαίως, βεβαίως. Και αν θέλετε ερωτικά να βγείτε από το σκοτάδι, να πάρετε μαθήματα από το Φωτιάδη. Έτσι, έτσι. Για να ακούγοντας αυτό, γελάσατε εσείς όλοι. Ποτέ να μην υποτιμάτε έναν Λακιοπόλη. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Τι θα γίνει αύριο Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μέρα Μπάμπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Άκου τώρα, δεν ξέρω για σαντουίτς, θα σας πω εγώ ιστορία αληθινή για σουβλάκια. Παρακαλούμε, ναι. Λοιπόν, γυρνάμε από Αρμενιστή Κυριακή βράδυ, πεινασμένοι του σκοτωμού από τον μπάνιο και ξέρω εγώ και ξέρω εγώ. Δεν φάγα το Βέλιξ. Ερχόμαστε από, τότε ακόμα δεν είχε ανοίξει το δρόμο της Χαλκιδικής. Mm-hmm. Και ερχόμαστε από πίσω, από Γαλάτιστα. Αχα, μάλιστα. Και στον δρόμο μας είναι ο υπόδρομος, ξέρεις. Ναι, βεβαίως, πώς δεν ξέρω. Δεν σκαλώνουμε, λέμε, εκεί έπεσε και ο Πάγος με τη Βαλερέγκα τότε. Αχα. Λοιπόν, λέμε να το δούμε, λέμε με την ευκαιρία, ας πούμε. Mm-hmm. Και καθόμαστε στο μαγαζί, πεινάτε κορίτσια, δύο ζευγάρια είμαστε, mm-hmm. πεινάτε κορίτσια, πεινάμε, πάρα πολύ πεινάμε. Ωραία, το λέμε το γκασόνι, φέρε 50 σουβλάκια. Έτσι για αρχή. Ναι, από την αρχή. Λέει, παιδιά, να σας φέρω τα 25 και μετά να σας φέρω τα άλλα 25, ας πούμε, αφού τα φάτε αυτά, για να είναι ζεστά. Όχι, φιλαράκι, θα μας φέρεις τα 50 και αφού τα φάμε, να σε δω κοντά, να σε φάμε, ναι, τα επόμενα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι μια πορεία. Τι ζόρι τραβάνε οι σερβιτόροι και οι μαγαζάτορες στην παραγγελία μας. Μας λένε, ρε παιδιά, είναι πολλά. Ναι. Δεν αφήνεις, ρε, να ξέρουμε εμείς, αν είναι πολλά. Θα φάτε κάτι άλλο, ρε φίλε, το λέω, 50 σουβλάκια πήρα. Θα και πατάτες, σε παρακαλώ τώρα, ναι, νοείται. Και τελικά, ρε φιλαράκι, για δύο σουβλάκια, ρε εσύ, για δύο σουβλάκια. 48 φάγατε. Όχι, ρε εσύ, 98. Να κάνουμε κάτι τώρα για 48. Είμαστε 48, τα φάγαμε στο 40 λεπτό. Έτσι, ένα παρεάκι πιο τρελό και από το δικό μου. Ναι, έτσι, μπράβο. Να σε βάλουμε στο challenge και εσένα. Μέσα. Φιλιά. Φιλιά, τσάω, τσάω. Όλοι οι ακροατές του λόγου, επειδή θα φάμε για καλό σκοπό. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μας το ρίξε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μας το ρίξε. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Άκου να σου πω, θα πω τον υπουργό, θα πάρω τα ταμπελάκια, πού βάζουμε στα τραπεζάκια, ναι, τα νούμερα, mm-hmm. θα με πει τι νούμερο θέλει, mm-hmm. ποιο τραπέζι θέλει, γιατί υπάρχουν με νούμερα, mm-hmm. θα το βάλω, θα φέρω και λουλούδια, ναι, γαρίφαλα, θα είμαστε πώς, για να βγάλουμε εκεί πέρα. Βέβαια. Που θα είναι τέτοιο, πώς. Και θα φέρω και θα με πει τι παραγγελία πουρο θέλει, ναι, να πω εδώ στην Αθέων, όπως έφερε τα πουρα εκεί. Έτσι, έχω πουρο Φωτιάδη βεβαίως, να τα λέμε για αυτά. Βέβαια. Θα με πει και το άλλο είναι τι ουίσκι θέλει. Ουίσκι και σουβλάκι, ωραία, βερακλείδικο. Ναι, αλλά θα καθίσει να δει σοου. Σοου. Πώς βλέπω τον Μπάμπη Πασμανίδη που τραγουδάει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Να με πει τι ουίσκι θέλει. Θέλει το απλό, το special. Βάτε 69. Το ενισχυμένο, το turbo. Βάτε 69, σίγουρα. Ο υπουργός θα θέλει βάτε 69, έτσι πασοκικό, ωραίο, παλαιό. Πασοκικό, το ξέρω, έπινε και ο Αντρέας. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε. Τα λέμε αύριο λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ποίησης με Φωτιάδη στο στούντιο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Μάλιστα. Έλα, τι μάλιστα. Δεν έχεις δουλειά. Δεν έχεις δουλειά. Λοιπόν, έχω δουλειά γι' αυτό. Θα σε παρακαλέσω άλλη φορά, φίλε, mm-hmm. όταν κλείνεις το Φωτιάδη, mm-hmm. θα ενημερώνεις πρώτα εμένα. Ναι. Δηλαδή... Γιατί, φίλε, άμα είναι να έρθει με τον οδηγό να γίνει μια επιδρομή, ναι, να μου τελειώσουν τα πρωινά, τι θα κάνω μετά. Πάνε πίσω τα δουλειές. Θα ετοιμάσεις. Δεν καταστρέψετε εμένα για μια... Το ταψί της Κατερίνας θα ετοιμάσεις. Άλλα πράγματα κάνουμε. Πρώτα εμένα θα ενημερώνεις και μετά. Mm. Γιατί εγώ το στέλνω, είμαι η έφορος σηματισμού. Έτσι, έτσι. Φαγητισμού, έφορος φαγητισμού. Ναι, και σκεφτόμουν, mm-hmm. που λέγαμε, ας πούμε, με την Barney θα τι στίχο θα κάνουμε. Mm-hmm. Δεν πάει πολύ αυτό που θα πω, mm-hmm. αλλά θα το συνδυάσω. Πάει, δεν πάει. Ναι. Πάει, δεν πάει αυτό, αλλά πάει, δεν πάει ο Batman. Λοιπόν, πού να τρέχει τα άγραφα. Πάμε μέχρι Barney. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει. Φιλιά, τσάω. Τσάω, τσάω. Inside joke. Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Ρε Μπάμπη, τι θα γίνει με την Κατερίνα τη Βουγιούκα, πότε θα τη φέρει να μας πει καμιά έρευνα? Και δεύτερον, τι θα γίνει με το Brexit? 2 χρόνια διαπραγματεύσεις. Εμείς σαν Ελλάδα σε 17 ώρες τελειώσαμε. Έτσι, τελειώσαμε κύριοι. Τσάω! Χέρια ζητήματα. Και τελευταία γραμμούλα πριν την αποχώρησή μας. Καλημέρα. Λευτέρη, όχι Brexit, Brexit. Μιχάλη, θα σε φάω και τα ταμπελάκια και τα γαρίφαλα και τα πουρα θα φάω, ρε. Έτσι. Ό,τι θες θα φάω. Και να σου δώσω έτσι το αζιμούθιο να καταλάβεις. Ο Βελίξ είμαι μια μισή πίτσα εγώ και την υπόλοιπη μισή γυναίκα και το παιδί. Τι λες, ρε. Αυτό που σου λέω τώρα. Είσαι μεγάλος παίχτης. Μεγάλος παίχτης. Είναι πριονοκορδέλα. Μάλιστα. Μην μου πεις τώρα και λίγο μακαρονάδα έτσι. Ξέρω, πες μια πουτανέσκα εκεί πέρα. Μια αλαβότκα. Το κατσόνε, τρώω το κατσόνε να μην το πάρουμε κρύο σπίτι. Αλαβότκα, αλαβότκα εκείνο το πεπιρέξ. Το μελανιασμένο. Το τρώω. Άμα πάρουν και κανένα κατσόνε, κανένα αυτό το τέτοιο, το αναγκαστικά τρώω το μισό και να μην το πάρουμε όλο σπίτι. Δεν μπορεί να το αμάξει. Φιλιά, φιλιά. Τσαο. Λοιπόν, η καταπληκτική αυτή εκπομπούλα έφτασε στο τέλος της, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε όλοι για τη συμμετοχή. Θα ανοίξουν οι αιτήσεις για το μεγάλο challenge, το γύρος challenge που θα φτιάξουμε εδώ στο Λόγο Επειδή. Θα το κάνουμε στα αλήθεια, μην νομίζετε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για την παρουσία σας, για την πνευματική σας αρρωγή σε αυτό που συμβαίνει τα πρωινά εδώ στο Λόγο Επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Παραμένουμε τελευταίοι των FM και σας χαιρετούμε με ένα γαστριμαρχικό άσμα. Αδάμ και Μαρία από το παρελθόν. Σάντουιτς, η αγάπη μας σάντουιτς. Αυτό είναι μεταξύ ημών και ημών. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μας ανοίξατε την όρεξη. Σας παραδίδουμε στα στιβαρά χέρια του Κωστή Τσατσαρού. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Φιλιά, τσάω.